Στο αυτοκίνητο, 5 βατάκια, θα σας βγάλω ένα hot spot, σημείο επαφής, στην περίπτωση που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε επαναλήπτη. Είπα και εγώ θα μας φέρει εισαγόμενο. Εδώ μέσα δεν βγαίνει, εδώ δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, θα δούμε. Ακούγεται, αλλά δεν με πάμε. Αν βάλεις ένα hot spot, θα δούμε. Είναι στα πάντα. Θα το δεις εσύ. Έχω φέρει ρούτερ ασύρματο εδώ πέρα, 4G. Άντε και εδώ πέρα, θα είμαστε άλλοι, δεν πειράζει όμως. Ανάλυση και τελευταία. Αυτό το συγκεκριμένο μας δίνει τη δυνατότητα όταν δεν έχουμε μητροκυματικά να ενωθούμε με κάποιο κόμβο ή κάποιος να μας ενώσει τέλος πάντων. Βάζουμε ένα τέτοιο, το βρήκα σε καλή προσφορά, με 5 ευρώ το μήνα. Α, ναι. Συνδέουμε το repeater μας ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα, 4G 40 γίγα το μήνα. Τα 40 γίγα το μήνα φτάνει το repeater. Το repeater καταναλώνει, Σπύρο, αν δεν γίνονται χαζομάρες, 1,5 γίγα το μήνα. Το πολύ, ναι, να μιλάς 24-24 ώρες. 1,5 γίγα μόνο. Μόνο. Το DMR γι' αυτό υπερτερεί του τη ΣΤΑΡ. Έχει πολύ μικρό όγκο. Δεδομένο. Δηλαδή με ένα προγραμματάκι, ας πούμε, 3-4 γίγα. Δεν το πήρε αυτό το κοσμοτέ. Κοσμοτέ. Ή Γερμανό, ό,τι είναι σχέση με το κοσμοτέ. Δεν έκανε σύνδεση άλλη. Προϋπήρχε να έχω σύνδεση σταθερή. Υπάρχουν κάποιοι. Εν πάση περιπτώσει, βγήκε ένα καλό πακέτο το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα αυτή να. Μπορεί να έχουν και οι άλλες εταιρείες, έτσι. Όχι, δεν έχουν. Η Wind, αλλά να είναι πιο ακριβά, εννοείται, έτσι. Έχουν ασύρματα, ρούτερ. Ναι, ναι, αλλά υπηρετικό δεν είναι. Αυτό είναι υπηρετικό. Έχει σταθερό. Ναι, μπορείς και αυτό. Ναι, αυτό έχω κάτω. Αυτό είναι το καλύτερο. Σε δύο περιοχές έχουμε τέτοια. Έβαλα με 5 ευρώ. Λοιπόν, έχουμε μία μονάδα εδώ πέρα κάτω. Είναι αρκετή. Πάτε από την αρχή. Και VGA, Μιχάλη, και HDMI, θες, βγάζεις. Για βοήθησε λίγο, βοήθησε σύνδεση εδώ πέρα. Να συνδέσω εγώ λίγο το hotspot.
Ωραίο φτάνει, το κατάλαβε. Σταμάτα. Το είδες. Σταμάτα. Το είδες. Όχι. Γι' αυτό το ετοιμάζω. Μετά στο τέλος θα μου το δείξεις. Θα σου δείξω. Το Δευτέρα να μην τάξει να πάμε στο γύρο. Είναι το βράδυ. Γι' αυτό είναι ένα μικρό Γιούλιε Σάγκε, το οποίο το δίνει δωρεάν ο ΟΤΕ με κάθε αγορά ρούτερ. Πώς το πήρες αυτό? Ποιο? UPS ή Powerbank? Αυτό σου είπα. 5 ευρώ το μήνα. Ναι, ναι, πόσο παίρνει το ρούτερ το ίδιο? Δεν πληρώνεις ή γυρίζεις το σταθερό, 45 ευρώ είναι για να έχεις και τα δύο. Συγγνώμη, σε αυτό Powerbank δεν είναι. UPS-άκι. UPS-άκι. Άλλο το power bank αυτό που έχουν για τα τηλέφωνα, αυτό είναι UPS. Γιατί ο αδερφός μου είχε βριζονικό, άμα κοπεί το ρεύμα τελείωσε. Παίρνει από το router και το έχουν δώσει ένα power bank και παίρνει από εκεί. Power bank το ονομάζουν με τα τηλέφωνα. Αυτό είναι UPS. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ απλά για να τα δείτε τώρα, θα τα δείτε και μετά. Αναφέρει το δικό μου το διακριτικό. Για όσους δεν με γνωρίζουν, τώρα αφού τα συνδέσαμε όλα και μπήκανε, ονομάζομαι Οικονόμου Μιχάλης, είμαι ο SV2 Μπράβο Νοβέμπερ Λίμα. Είμαι αντιπρόεδρος στην Ελληνική Ραδιοτηλεοπτική Κοινότητα. Κάνουμε ένα διασυλλογικό σεμινάριο εδώ πέρα, με συνεννόηση εδώ πέρα με τον Τάσο και τον Σύλλογο, και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και την εκμάθηση. Λοιπόν, ακριβώς, εδώ βλέπετε, μιλάνε κάποιος το 2022, γιατί το έχω ενεργοποιημένο. Θα σας πω τι είναι αυτά βέβαια όλα, τα οποία είναι κινέζικα για τους περισσότερους. Ναι. Θα τα αναλύσουμε διεξοδικά και θα σας μπάσω να το πούμε στην φιλοσοφία του DMR. Δεν είναι τίποτα πυρηνική φυσική, απλά επειδή είναι μεγάλος ο όγκος των πληροφοριών, ίσως να σας φαίνονται λίγο περίεργα. Εγώ μπήκα πριν από 2 χρόνια, το 2017, δεν είχα καμία σχέση με τη Star και άλλα ψηφιακά πακέτα εκτός του EPRS, έτσι, τελείως, Κινέζος. Λοιπόν, κατανόησα τη φιλοσοφία, θα στη μεταδώσω και εγώ όπως την κατάλαβα. Αν υπάρχουν απορίες ή διάφορες άλλες, θα τα πούμε στο τέλος. Θα σας παρουσιάσω στο προτζέκτορα το σεμινάριο και μετά θα το ζωγραφίσουμε κιόλας, ας το πούμε, έτσι, για να το μην το πούμε στο θεωρητικό επίπεδο. Λοιπόν, και αυτό λειτουργεί μια χαρά. Το βάζουμε εδώ. Άρα έχουμε επαφή με το περιβάλλον. Βάλε, γιατί εγώ υδρώνω και εύκολα. Λοιπόν, κυρία μου, καταφώτα. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω καθόλου. Άνοιξε μια κουβέντα που έκανε. Κάτσε, κάτσε. Πώς γράφει αυτό το πατάμε και ξεκινάει το βίντεο? Ξεκινάει και το βίντεο, να τα κρατήσουμε αυτά. Λοιπόν, ξεκινάμε το σεμινάριο DMR. Αρχίζουμε από τα βασικά και τι ακριβώς θα δούμε. Το σεμινάριο αυτό, έτσι, δεν ανακαλύψαμε εμείς στην Αμερική. Το κάνανε, άρχισε από τη Motorola βασικά, έτσι, σε εμπορικό επίπεδο, και μετά από κάποια χρόνια άρχισε η Motorola το λογισμικό να μπορέσει να το πάρει και άλλος χώρος, μεταξύ αυτών και εμείς οι ραδιοεραστέχνες. Λοιπόν, το σεμινάριο αυτό είναι από τα αμερικάνικα, το μετέφρασα στα δικά μας τα δεδομένα και τους όρους, οι οποίοι είναι διεθνείς, θα τους χρησιμοποιούμε όπως το χρησιμοποιούν στο διεθνή ορίζοντα του DMR, αλλά εγώ σας τα μετέφρασα στα ελληνικά, λίγο μπας και το καταλάβουμε καλύτερα, ας πούμε, ακόμη. Λοιπόν, η διαφορά DMR, οι τομείς που καλύπτονται εδώ πέρα είναι η σύντομη ιστορία, διάφορες ποιότητες ήχου, διαφορές ποιότητας ήχου, αποτελεσματικότητα φάσματος, το τοπικό και παγκόσμιο δίκτυο, επαναλήπτες
Ένα τη hot spot, το οποίο θα αναλύσουμε στο... στη συνέχεια. Θολά, γίνεται... Το βλέπετε. Ωραία. Βασικά στοιχεία κώδικα μνημών ή code plugs, έτσι θα τα έχετε ακουστά. Εγώ τα ανέλησα στα ελληνικά, απλά για να αναλυθούν κανονικά και μετά θα τα πούμε πώς θα τα διαβάζουμε και πώς θα τα μιλάμε. Και το DMR σήμερα. Λοιπόν, αρχίζουμε. Το DMR αναπτύχθηκε στην Ευρώπη από το ΕΤΣΙ, είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιών Προτύπων και υιοθετήθηκε ως εμπορικό πρότυπο πριν από 21 χρόνια. Εννοείται πιο μπροστά, το έχει αρχίσει η Μοτορόλα, έτσι, και μετά επέτρεψε και ήρθε στην Ευρώπη, γιατί όσοι γνωρίζουν οι παλαιότεροι και οι νεότεροι, για να πιστοποιηθεί ένα πρωτόκολλο, ένα λογισμικό, ένα ασύρματος, οτιδήποτε πιστοποιείται από την Αμερική, την FCC, μετά έρχεται στα ευρωπαϊκά δεδομένα και πιστοποιείται και γράφει επάνω CE. Αλλιώς δεν είναι ευρέως αποδεκτό είτε στον ένα χώρο, στην μία ήπειρο, είτε στην άλλη, έτσι. Όπως παράδειγμα έχουμε το τελευταίο, το Anyton, ας πούμε, το mobile, το μηχάνημα, το 578, το οποίο τόσο καιρό προσπαθούσαν οι Κινέζοι να το πιστοποιήσουν. Εν τέλει πήρε την πιστοποίηση στην FCC και άρχισε να έρχεται και στην Ευρώπη. Λοιπόν, αρχικά ο εμπορικός εξοπλισμός επιχειρήσεων ήταν η μόνη πηγή συσκευών DMR και κινητών τηλεφώνων. Αν και η ποιότητα, η ανθεκτικότητα και το λογισμικό τους είναι αξεπέραστα, έρχονται σε υψηλή τιμή. Το 2016 αρκετοί πολιτές, κατασκευαστές, μπήκαν στην αγορά του ραδιοτεχνικού DMR, δηλαδή οι Κινέζοι. Αυτοί το πήρανε και αυτοί και το μεταφέρανε και γι' αυτό και υπάρχουν και τόσες εταιρείες, μόνο κινέζικες, έτσι. Εκτός από τη Motorola την Αμερικάνικη, όλες οι άλλες εταιρείες, ακόμη και η Hytera, η οποία είναι ένα κομμάτι, μια κατηγορία κάτω από τη Motorola, αλλά σε υψηλό επίπεδο, είναι Κινέζοι. Λοιπόν, αυτά τα ραδιόφωνα, δηλαδή οι ασύρματοι, είναι λίγο πιο προσιτά και διαφέρουν σε ποιότητα και χαρακτηριστικά, αλλά σχεδιάστηκαν για να είναι περισσότερο φιλικά προς τους ραδιοτέχνες. Και αυτό έγινε η επανάσταση το 16-17. Δηλαδή, ήρθαν φορητά με 80 ευρώ τη στιγμή που τα ανάλογα φορητά του Distar κάνανε 700-800 ευρώ, έτσι. Η διαφορά είναι τεράστια. Γι' αυτό και έγινε και προσιτό στους ραδιοερασιτέχνες. Ιδάλλως πάλι λίγοι αυτοί που θα μπορούσαν να ασχοληθούν. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Ποιότητα ήχου ψηφιακά έναντι αναλογικών. Εδώ υπάρχει ένα διάγραμμα το οποίο απεικονίζει ακριβώς αυτό που λέμε ότι το ψηφιακό είναι καλύτερο από το αναλογικό στο κομμάτι. Όταν ένα αναλογικό σήμα θα χάσει την ποιότητα και την αναγνωσιμότητα καθώς η ισχύ του σήματος μειώνεται, ένα ψηφιακό επεξεργασμένο σήμα θα παραμείνει καθαρά μέχρι να καθεί το σήμα. Εδώ βλέπετε στο διάγραμμα, πέφτοντας το σήμα και γίνεται ασθενές, στο αναλογικό θα ακούμε θόρυβο. Το έχετε διαπιστώσει πολλές φορές. Χάνουμε τον συνομιλητή μας και δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία και ωσό. Σε αυτό το κομμάτι όμως, από ό,τι βλέπετε εδώ το DMR, το ψηφιακό, το Digital Radio Mic, συνεχίζει και στο σημείο που το αναλογικό χάνεται, γίνεται ασθενές τελείως, το DMR παραμένει μέχρι ή θα το ακούμε ή δεν θα το ακούμε. Αυτό το πράγμα γίνεται, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο, θόρυβοι και τέτοια. Τώρα, σε κάποιο σήμα που πιθανόν ακούτε και υπάρχουν, έρχεται και φεύγει, να το πούμε έτσι, σημαίνει ότι υπάρχουν εμπόδια και δεν υπάρχει καλή οπτική επαφή με το σημείο αναμετάδοσης, έτσι. Δεν φταίει κάτι άλλο. Είναι καθαρά μόνο τα εμπόδια. Αν υπάρχει πρόσβαση, έστω και ασθενής, θα ακούγεται μέχρι να εξαφανιστεί τελείως. Και εδώ κάτω υπάρχει αναφορά σε δέσμη σήματος, ας το πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε ποτέ στα μείον 114 dBm αναλογικό σήμα ή στα μείον 121. Είναι περίπου 3 με 2 μονάδες αυτό εδώ πέρα το επίπεδο.
Το αναλογικό σήμα σε αυτό το επίπεδο έχει χαθεί. Υπάρχει το φύσημα ή το... στο βάθος κήπος ή στα βραχαία ένα Q1, 2 και 3 ακόμη δεν το λαμβάναμε σωστά. Λοιπόν, πώς αποδίδεται στο φάσμα. Το εύρος του αναλογικού σήματος με τα τώρα δεδομένα βέβαια στα UHF και στα VHF μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν 25 κιλιόγκυπλα. Αυτό που καταλαμβάνει η εκπαίδευση δηλαδή. Επαναλήψη οποιοδήποτε ασύρματος. Με το DMR το εύρος αυτό μειώθηκε στα 12 κιλιόγκυπλα. Το D-Star έχει έδρος συχνότητος 6,25 κιλιόγκυπλα. Είναι ακόμη πιο μικρό. Εδώ όμως η διαφορά μας έρχεται στο εξής. Ότι στα 12,5 κιλιόγκυπλα εύρος σήματος αντί να κουβαλάει ένα κανάλι που βαλάει δύο κανάλια. Και αυτό είναι το πλεονέκτημά μας. Λοιπόν, και αναφέρουμε, όχι μόνο καταλαμβάνει το ίμιση του απαιτούμενου φάσματος, αλλά έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει ταυτόχρονα δύο ξεχωριστές συνομιλίες. Αυτό επιτυχάνεται με ψηφιακό διαχωρισμό ενός μεταδιδόμενου σήματος σε εναλλασσόμενες φέτες των 30 χιλιοστών του δευτερολέπτου, οι οποίες αναφέρονται ως time slots. Λοιπόν, οι δύο αυτές φέτες, όπως το έχω μεταφράσει, ή δύο κανάλια, slot, time slot, γίνεται εναλλαγή 30 μιλισεκόν και δεν το παίρνουμε καθόλου χαμπάρι εμείς. Από το ένα slot στο άλλο. Κάθε slot, time slot, αναφέρεται σαν χρονοθυρίδα ή χρονοθύρα. Λοιπόν, το time slot 1 και το time slot 2 κάνουν τα ίδια πράγματα. Κουβαλάνε το κάθε ένα ξεχωριστά κανάλια. Ομιλίες συζήτησης. Όλο αυτό, όλη αυτή η φέτα, για να πραγματοποιηθεί με χρονισμό, να συγχρονίσει με τον με το server και όλα αυτά τα οποία θα σας δείξω παρακάτω, γίνεται 4 φορές. Δηλαδή, αυτό όλο το πακέτο των 4 εναλλαγών, των 2 time slot, είναι στο 1 του αναλογικού. Αυτό εδώ πέρα αναφέρεται σαν Tango Delta Mike Alpha, Tire 2, είναι το πρότυπο εμπορικό και λαβεροστεχνικό Time Division Multiple Access, πολλαπλή πρόσβαση χρονικού διαχωρισμού. Σε πολλούς ασυρμάτους θα έχετε δει να αναφέρεται αυτό το κομμάτι. Και απαραίτητα για να παίζει σε 2 time slot πρέπει να υπάρχει αυτό εδώ, Tire 2. Αν υπάρχει Tire 1, ξεχάστε το, θα δουλεύει σε ένα time slot. Πριν από 1,5 χρόνο είχε βγάλει η εταιρεία Baofeng ένα ασύρματο, ο οποίος υποτίθεται έπαιζε σε 2 time slot, σε 2 χρονοθυρίδες, αλλά στην πραγματικότητα έπαιζε σε 1. Έμπαινες από το ένα, έβγαινες στο άλλο. Βρέθηκα με τον συνάδελφο τον Παναγιώτη, τον Γιάννη Τζούλεπ, και ευτυχώς, επειδή είχε την κατανόηση και δεν παρεξηγήθηκε όταν του εξήγησα, γιατί κάποιος μπορεί να παρεξηγιόταν και εγώ ο ίδιος, ας πούμε. Και καταφέραμε να επικοινωνήσουμε και κατάλαβε ότι ο ασύρματός του είναι προβληματικός. Αυτός ο συγκεκριμένος, αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο, δεν θυμάμαι το νούμερο ποιο ήταν. Το 5 είναι, απλά είναι BM, γιατί το έφτασε. Ναι. Μετά από χρόνια βέβαια, καλυτέρευσε βέβαια τα μοντέλα μας. Ναι, έμπαινε από το 2 και ακουγόταν και στο 1, ας το πούμε. Έγινε dual δηλαδή, ας πούμε, στέρεο, σε 2 time slot 1. Ναι, αλλά όταν μιλούσε σε μια συζήτηση ομιλία, ας το πούμε, έπαιρνε και το άλλο. Και ο επαναλήπτης πιανόταν ολοκληρωτικά και δεν μπορούσε να μιλήσει κάποιος άλλος, ας πούμε, στο άλλο time slot. Λοιπόν. Βλέπαμε και 3 τώρα. Και πώς το αλλάζει κανείς, μπορεί να εντάξει. Ποιο, για ποιο μιλάς. Θα σας έρθει το firmware. Όχι, δεν γίνεται αυτό.
Η εταιρεία είναι αυτή. Ή πουλάς τον αστήματο, ή τον βάζεις σε μπλε κάδο, ή το έχεις αναλογικό όπως όπου και εγώ. Λοιπόν, εδώ δείχνει το μοντέλο, εδώ πέρα το σχέδιο, πώς χρονίζουν τα δύο time slot που αφήνει ταυτόχρονα. Έτσι, στα 30 μιλισεκόντ. Ο αναμεταδότης συνενώνει, συγχρονίζει ή χρονίζει τα εισερχόμενα σήματα βάσει της ετούμενης χρονικής θηρίδας. Λοιπόν, έρχεται το ένα time slot, η μία χρονοθηρίδα, έρχεται και η άλλη και εναλλάσσονται μεταξύ τους στο προηγούμενο σχέδιο που δείξαμε. Και εφόσον χρονίσουν στο repeater, αυτά πάνε στους διάφορους server, θα σας δείξω παρακάτω, απλά σας τα λέω πιο μπροστά, αποπλέκονται τα δύο και ξεχωρίσουν πάλι και πάνε στους παραλήπτες τους, έτσι. Εδώ είναι ο αποστολέας, ένας, δύο, τα δύο time slot και εδώ είναι οι παραλήπτες, ένας, δύο. Λοιπόν, εδώ θα το κάνουμε λίγο πιο χειροπιαστό, ας το πούμε, για να το κατανοήσουμε. Time slot χρονοθύρες μοιάζουν όπως ένα διπλό κτίριο, ένα σπίτι, όπου μπορούν να διαμένουν στο ίδιο δύο εντελώς ξεχωριστές οικογένειες. Αυτά τα τμήματα αναφέρονται ως time slots, δηλαδή χρονοθύρες. Κάθε σπίτι έχει το δικό του σύνολο δωματίων, όπως βλέπετε. Εδώ είναι, ας πούμε, το ένα time slot και εδώ είναι το δεύτερο time slot. Κάθε σπίτι έχει το δικό του σύνολο δωματίων, αυτές αναφέρονται ως talk groups, δηλαδή ομάδες ομιλίας. Θα έχετε παρατηρήσει όσοι έχετε ασύρματο και όσοι δεν έχετε, θα το εξηγήσουμε και παρακάτω, υπάρχουν ξεχωριστές ομάδες ομιλίας σε κάθε ένα time slot. Είτε είναι προγραμματισμένες είτε είναι απρογραμμάτιστες. Οι ομάδες ομιλίες είναι άπειρες. Άπειρες. 1500. Είναι πάρα πολλές δηλαδή που δεν μπορούμε να πάμε σε όλες. Εμείς θα μιλήσουμε σε 2, σε 5, σε 10 το group, ας το πούμε. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό στη διάρκεια όλης της ραδιοστημικής μας θητείας. Και θα σας πω, θα σας εξηγήσω το λόγο. Λοιπόν, τα top groups, ομάδες συζήτησης. Υπάρχουν πάνω από 1500 ομάδες ομιλίες και κυμαίνονται σε τοπικές που είναι η ομάδα συζήτησης ή το group το 9. Εδώ να διαχωρίσω αυτά που θα πούμε σήμερα και παρακάτω. Μισό λεπτό λίγο. Παρακάτω. Λοιπόν, να διαχωρίσω ότι μιλάμε για το δίκτυο Brandmeister. Τα δίκτυα είναι τρία αυτή τη στιγμή που λειτουργούν στον κόσμο. Θα σας πω και το ιστορικό. Απλά θέλω να σας ξεκινήσω πρώτα από τις ομάδες και για να καταλάβετε τις χρονοθύρες και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, σε κάθε επαναλήπτη οι ομάδες συζήτησης, οι οποίες κουβαλάει, να το πούμε έτσι, χωρίζονται σε ιντερνετικές και αρεφικές, να το πούμε. Δηλαδή, λειτουργεί ο επαναλήπτης σε δύο δεδομένα. Ένα μέσω του ίντερνετ που κουβαλάει τις ομάδες συζήτησης και η άλλη ομάδα είναι σαν να χρησιμοποιούμε ένα αναλογικό επαναλήπτη, ακριβώς το ίδιο. Αυτό το ρόλο παίζει εδώ η ομάδα συζήτησης 9. Στους επαναλήπτες έχουμε επίσης συνένωση επαναλήπτων. Παράδειγμα, η ΤΑΡΚ έχει δύο επαναλήπτες. Αυτούς τους επαναλήπτες, εφόσον τους συνδέσει μεταξύ τους, θα τους βάλει σε μια ομάδα συζήτησης, η οποία λέγεται 8. Λέγονται κωδικοποιήσεις. Εδώ έχουμε τις εθνικές ομάδες. Η Εθνική Ομάδα της Ελλάδος έτυχε να μας δώσουν το 202. Είναι η πρώτη ομάδα από όλο τον κόσμο, ας το πούμε. Η ίδια ομάδα, η 202, είναι και η τηλεφωνική ομάδα. Από εκεί έχουν πάρει συλλέξη το πρόθεμα, να το πούμε, κάθε χώρας. 202 είναι η Ελλάδα, 204 είναι η Ολλανδία. 284 είναι η Κύπρος. 280, συγγνώμη. 84 είναι... Τούρκη.
Λοιπόν, οπότε κάθε πρόθεμα τηλεφωνικό το μεταφέρανε στο DMR, στο ψηφιακό κομμάτι μας. Λοιπόν, μετά έχουμε τις περιφερειακές ομάδες, 2022. 2022 σημαίνει SVD Land. Έτσι, Sierra Victor 2, του τέστην κεντρική και δυτική Μακεδονία. Αν εδώ είχαμε το 2024, θα ήτανε... Θεσσαλία. Σωστά. Αν είχαμε το 2029... Κρήτη. Άρα προχωράμε και λειτουργούμε στο ίδιο επίπεδο. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια άλλη εθνική ομάδα που έχει κάθε χώρα ή κάθε γλωσσική παγκόσμια κοινότητα, να το πούμε έτσι. Εδώ, ο συνάδελφος, ο Victor Echo 2, Juliet Kilo Alpha, ζήτησε και αιτήθηκε από το παγκόσμιο σύστημα, το 930, να μιλάνε όλοι οι Έλληνες από όλο τον κόσμο. Εδώ μιλάνε μόνο ελληνικά, το 930. Υπάρχουν άλλες ομάδες, 935, 932, 9, ξέρω εγώ, τόσο τριψήφια νούμερα, που μιλάνε αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, αράβικα, οτιδήποτε έτσι. Είναι αποκλειστικές ομάδες αυτές εδώ πέρα. Συναντιόνται όλοι οι Έλληνες από όλο τον κόσμο στο 930. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια άλλη ομάδα, την 91. 91 είναι ένα worldwide, λέγεται, check-in. Είναι, το έχουμε προγραμματίσει κάθε Σάββατο, ενεργοποιείται αυτό με ένα net controller από Αμερική ή Καναδά. Ανοίγει στο time slot 1 το 91 ομάδα συζήτησης ή το group 91. Ανοίγει στις 6 ώρα το απόγευμα και κλείνει στις 9 η ώρα το βράδυ. Ο net controller ζητάει από τους ανταποκριτές που βρίσκονται στο 91 στην ομάδα συζήτησης, ξεκινάει από την Άπο Ανατολή, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ασία, φτάνει και στην Ευρώπη και καταλήγει στο τέλος Αμερική, Καναδά και Αμερική. Ζητάει να του δώσουμε κάποιο γεγονός, αν υπάρχει. Έχει γίνει σεισμός, βάλαμε κάποιον επαναλήπτη, έγινε κάτι φοβερό που πρέπει να το αναφέρουμε. Αν αναφερθεί αυτό, αναφέρεται ως εξής. SV2 Bravo November Lima, το όνομά μου είναι Μιχάλης, η περιοχή μου είναι η Θεσσαλονίκη, εγώ λέω και Μακεδονία, Ελλάδα. Έχουμε βάλει δύο επαναλήπτες στα βουνά, ο Τάδε και ο Τάδε, consign. Αυτό. Όταν δεν έχουμε κάτι να αναφέρουμε στο 91, όταν έρθει η σειρά μας και μας δώσει βέβαια, έτσι, δεν μας δίνει ονομαστικά όπως κάνουμε στα βραχεία, κάποιος κοντρόλ, αναφέρουμε δύο χαρακτήρες και απλά μας δίνει το μικρόφωνο, το παίρνουμε σε κενά και μιλάμε μόνοι μας. Δεν πατάει ο ένας τον άλλον, εντάξει, υπάρχει κάποια, αφήνουμε, θα σας πω και στο παρακάτω, ας το πούμε, πόσο κενό πρέπει να αφήνουμε αποκλειστικά, να ξεχάσουμε τα αναλογικά, τα σύμπλεξ και ο ένας πίσω από τον άλλον. Λοιπόν, αναφέρουμε πάλι την ίδια διαδικασία, SV2 BNL, στο τέλος της περιοχής μας, της χώρας μας, no traffic. Στο πρώτο αναφέρουμε we have a traffic, ας το πούμε το σημαντικό γεγονός. Συνήθως δεν υπάρχουν κάποια γεγονότα να αναφέρονται, από ό,τι ακούω εγώ και το Σάββατο τώρα που πέρασε, όλοι no traffic, ας το πούμε, δίνουν την παρουσία τους και φεύγουν. Βγαίνει πάντα κάποιος και λέει ότι no traffic κάτι ή δεν ακούς τίποτα? Ναι. Δηλαδή από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ, μα πες το group 1. Περίμενε. Επειδή έχουμε καλοκαίρι, συγγνώμη, ανοίγει 7 η ώρα τώρα, είναι μια ώρα, είναι 16.00 UTC, ας το πούμε. Εντάξει. Από την άποψη ότι θα ακουστεί κάποιος, θα φωνάξει, μάλλον θα πει κάποιος. Όταν το γυρίσεις 7 η ώρα και κάτι, στην αρχή δίνει κάποια αναγνωριστικά ο net controller, όποιος είναι αυτός, ας το πούμε, και λέει ζητάω να μου δώσετε check-in την παρουσία σας από όλο τον κόσμο. Σε ένα λεπτό αρχίζουμε την παρουσίαση, ας το πούμε. Και αρχίζει, ζητάει από Ανατολή, Αυστραλία, Ιαπωνές και πάει, έρχεται σιγά σιγά, φτάνει και σε εμάς. Νότια Ευρώπη, Μεσόγειο, αναφέρει Ελλάδα, κανονικά όλες τις χώρες. Λοιπόν, υπάρχουν ειδικές ομάδες εδώ πέρα, οι 202 πάντα υπάρχει μπροστά, 07, 202-08. Αυτές οι ομάδες είναι δικτυωμένες. Η μία είναι με το άλλο το ψηφιακό πρωτόκολλο, το DISTAR, η 07, και η 08 είναι με το άλλο, το δεύτερο ψηφιακό πρωτόκολλο, είναι το Fusion, η Wireless X, της IASU. ICOM η μία,
Για έσω ή άλλοι, έτσι, γιατί είναι αποκλειστικά τα πρωτόκολλα αυτά τα ψηφιακά. Λοιπόν, ορισμένες από τις ομάδες ειδικότητες περιλαμβάνουν δημόσια ασφάλεια, χρησιμοποιούνται έξω. Εμείς στην Ελλάδα ακόμη δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει αυτά εδώ πέρα, ούτε ακόμη και το emergency, το 202-199 που έχει τοποθετηθεί. Ούτε καν τα έχουμε προγραμματίσει στους ασυρμάτους, ούτε και εγώ στους δικούς μου, ας το πούμε. Το έβαλα τώρα, ας το πούμε, για να σας το παρουσιάσω. Ακριβώς. Υπάρχουν περιπέτειες, ας πούμε, για τους προσκόπους. Έχουν μεγάλη διάδοση έξω στο DMR, ας το πούμε, και έχουν διαχωρίσει πολλές κατηγορίες. Εμείς ακόμη λειτουργούμε... Δημόσια ασφάλεια, πολιτική προστασία και έτσι, δηλαδή, αυτό είναι συναδελφή. Ακριβώς. Αυτοί έχουν και το μάσο συν τη άλλη που το έχουμε παρακαλέσει τόσο καιρό από το Υπουργείο Εθνική Αμήνη να πούμε να τα πούμε οι αδερφέ και μα έχουν συνεργαστεί. Και εδώ έχουμε εορταστικά γεγονότα, έτσι. Από το θάνατο κάποιου μεγάλου ραδιοεραστέχνη, κάποιου του Μαρκόνη, ξέρω εγώ, για να... ή του... τον εορτασμό του ραδιοεραστηχισμού που έχουμε κάθε χρόνο που γιορτάζουμε. Λοιπόν, ομάδες συζήτησης, το group, ανάλογα με τη σύνδεσή του στο δίκτυο, διαχειριστής του επαναλήπτη, αναθέτει τη δομή το group και time slot, που είναι πιο ευεργετική για την περιοχή σας. Αυτό επιτρέπει την περισσότερη δραστηριότητα με τη μικρότερη δυνατή παρεμβολή. Λοιπόν, εδώ αναφέρονται ομάδες συζήτησης που είναι ενταγμένες και σε ποιο time slot. Ο Brandmeister, το δίκτυο, αλλά το εφαρμόζουν και οι υπόλοιποι, εφαρμόζει το εξής. Σαν μπούσουλας, τριψήφια και μικρότερα, time slot 1. Τετραψήφια και μεγαλύτερα, time slot 2. Οπότε δεν γίνεται το μπέρδεμα. Εκτός από το 8 και το 9, που είναι τα τοπικά και περιφερειακά, ας το πούμε, τα οποία πάνε και αυτά time slot 2. Αφήνουν στο time slot 1 τις εθνικές, παγκόσμιες και διεθνείς επικοινωνίες. Και στο time slot 2 πάμε πιο τοπικά, πιο περιφερειακά, πιο περιοχικά, ας το πούμε. Οπότε, εδώ το τοπικό 8 ή τοπικό σύμπλεγμα επαναληπτών. Δηλαδή, έχουμε δύο επαναλήπτες DMR, εκτός από το περιοχικό 20-22 το οποίο του συνδέουμε και με το 8. Το 8 δεν βγαίνει στο Ethernet, πρέπει να έχει κάποιος άλλος άλλο επαναλήπτη για να μπορέσει να μας πάρει το δικό μας το 8. Κάθε σύλλογος μπορεί να αιτηθεί από τον διαχειριστή του DMR στην Ελλάδα, ο οποίος αυτή τη στιγμή από πρώτη μηνός είναι ο Δακαδάκης ο Μάνος, ο Sierra Victor 1 India Whisky. Ετούμαστε εκεί πέρα να μας ανοίξει ένα talk group 8 για το σύλλογό μας. Γιατί έχουμε δύο επαναλήπτες και θέλουμε να τους παντρέψουμε με το 8. Τόσο ώστε να μην απασχολείται το ιντερνετικό 20-22. Αυτή τη σημασία παίζει, έτσι. Εμείς αυτή τη στιγμή η Εράκα, στο που έχουμε 4 επαναλήπτες, ζήτησε και η ΣΕΡΕΣ να πει να ενταχθεί και αυτή στο 8. Τι βάλαμε. Μαζί με εμάς τώρα, προχθές ανακάλυψα ότι έχει μπει και η Πάτρα, πήρε και αυτή το 8. Δηλαδή, όταν μιλάμε εμείς από εδώ από Θεσσαλονίκη, μας ακούει η Πάτρα, μας ακούει η Κέρκυρα, πιθανόν να πούν και τα Γιάννενα. Για να έχουμε ένα δεύτερο κανάλι επικοινωνίας εκτός από τα τοπικά περιφερειακά που έχει ο καθένας. Λοιπόν, έχουμε το τοπικό 9 που σας ανέφερα πιο μπροστά. Αυτό λειτουργεί μόνο RF. Όταν πατάμε 9, ο επαναλήπτης όπου έχει κάλυψη λειτουργεί. Δεν μπορούν να μας ακούσουν στο ίντερνετ, δεν μπορεί να μας ακούσει κανείς πουθενά. Το 9 ακούγεται μόνο που έχει κάλυψη επαναλήπτες και πουθενά αλλού. Ιντερνετ δεν υπάρχει. Στην περίπτωση που πέσει το ίντερνετ και ο επαναλήπτης δεν είναι συνδεμένος παγκόσμια, με το 9 μπορούμε να μιλάμε κανονικά όπως μιλάμε... Και στα άλλα τον γκρουπ, απλά δεν βγαίνεις, έτσι. Το 9 το επιλέγουμε για να αποσυμφορήσουμε το ιντερνετικό τράφικ. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Εντάξει, μιλάω εγώ με το Σπύρο. Στη Θεσσαλονίκη, στην κεντρική Μακεδονία που καλύπτει ο επαναλήπτης, δεν πάμε στο 2022 να πούμε την ιστορία της ζωής μας, έτσι. Πάμε στο 9. Στο 9 έχουμε μόνο τον Sierra Whiskey 2 Delta, ας το πούμε. Ούτε τον Echo, ούτε τον Indy, ούτε τον Charlie, ούτε τον Mike να ανοίγουν όλη η κεντρική Μακεδονία, ας πούμε. Προτιμούμε πάντοτε
με τους μικρότερους πόρους την καλύτερη τέτοια. Ραδιοερασιτεχνικά πάντα σκεφτόμενοι, έτσι. Δεν βάζουμε κιλοβάτ για να καλύψουμε το τέτοιο. Με 100 βάτ μας φτάνουν με 100, με 10 με 10. Σαν κάνε... ένας τύπος σύμπλεξης συχνότητας δηλαδή. Ακριβώς. Ενώ τα άλλα είναι μέσα από έναν υπόλοιπο. Βέβαια το σύμπλεξ θα το ξεχάσετε στην ομιλία, θα το πούμε παρακάτω για ποιο λόγο. Λοιπόν, έχουμε τις τοπικές δευτερεύουσες ομάδες ομιλίας. Εδώ η Κέρκυρα έχει βγάλει εκτός από το δικό της το αντίστοιχο που έχει το 2028 που έχουν τα νησιά, όλα τα νησιά έχουμε 2028. Έχει βγάλει ένα άλλο, 2028-1, για να μιλάει μόνο η Κέρκυρα. Ούτε η Κεφαλονιά, ούτε η Ζάκυνθος, ούτε τα νησιά τα υπόλοιπα του Αιγαίου, ας πούμε. Τοπικό. Άρα σημαίνει ότι δεν απασχολεί το περιφερειακό, ας το πούμε, της περιοχής 8. Εκτός από το 8. Γιατί δεν το λέει 9. Έχουν βγάλει και αυτό. Γιατί δεν το λέει 9, ας πούμε. Θελήσαν να το βγάλουν ιντερνετικό. Α, το έχει ίντερνετ. Α, είναι και ίντερνετ. Είναι ιντερνετικό. Γιατί δεν το λέει 8. Γιατί? Γιατί το λέει 8, αφού είναι τοπικό. Το 8, να το πω και πάλι, είναι μονάχα όταν ένα σύλλογος έχει δύο τουλάχιστον επαναλήπτες για να παντρευτούν. Okay. Ιδάλλως δεν έχει κλείσει το 8. Εντάξει, νομίζω ότι είναι απλά να ενώνει επαναλήπτες, κάποιους επαναλήπτες, πιο τοπικούς. Όταν ένα σύλλογος έχει τουλάχιστον δύο επαναλήπτες και πάνω, μπορεί να βάλει να χρησιμοποιήσει το 8 σαν δεύτερο η ομάδα συζήτησης, ώστε να μην απασχολείται ιντερνετικό περιοχικό. Το να ρωτήσω, έχουμε πρόσβαση πλέον παντού έτσι σε αυτά. Ας πούμε, θέλω να ακούσουμε το συγκεκριμένο. Εννοείται. Γιατί παλιά νομίζω δεν είναι. Κάτι είχαν. Αν τελειώσουμε, αναλύσουμε όλες τις απορίες σας, μπορούμε να πούμε και κάποια ιστορία για το DMR στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο. Λοιπόν, στο Brandmeister εδώ τίποτα δεν κλειδώνεται και δεν μπορεί οποιοδήποτε διαχείριση να κλειδώσει οτιδήποτε και μπορεί οποιοδήποτε. Ραδιοεραστέχνη, συνάδελφο να πει οπουδήποτε. Αρκεί να υπάρχουν νόμοι και κανόνε. Αρκεί να σέβεται. Να μην παίρνει για να μιλάει με τον άλλον δίπλα, όπω είπατε. Και τον συνάδελφό του, α το πούμε. Έτσι. Να σέβεται. Έχουμε τη δυνατότητα και την πολυτέλεια αντί να έχουμε ένα κανάλι επικοινωνία στην αναλογικού, να έχουμε δύο. Οπότε δεν έχουμε θέμα. Το ένα μένει κενό. Απασχολούμε το δεύτερο, έτσι. Πάντοτε αυτό θα είναι το σκεπτικό μας. Ραδιοτεχνικό, cam spirit, έτσι. Αν υπάρξει πρόβλημα, κατεβάζουμε διακόπτες και αποχωρούμε από τη συχνότητα. Για να μην δημιουργούνται και παρεξηγήσεις. Απλά, έτσι. Οι παλαιότεροι εδώ διψήφοι μπορούν να μας το πούνε και το πνεύμα τους και να μας μεταδώσουν, ας πούμε. Και... Έτσι έμαθα και εγώ από τον JJ, έτσι. Αυτά μου δίδαξε. Λοιπόν. Πάμε στο εθνικό. Εδώ έχουμε ένα άλλο κόλπο εδώ πέρα, ένα ωραίο που μας έμαθε ο προηγούμενος διαχείριστης, Oscar X-Ray Foxer, το θέμεις από τα Τρίκαλα. Μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε ένα πανελλήνιο σύμπλεγμα επαναληπτών. Δηλαδή, δεν είναι μονάχα ενός συλλόγου το 88, αντικαθιστά το 202, δεν απασχολεί το 202, αλλά ενώνει όλους τους επαναλήπτες της Ελλάδος. Όσοι έχουν το 88 όμως, έτσι, πρέπει ο διαχειριστής του κάθε επαναλήπτη να το έχει περάσει μέσα. Να είναι ενεργοποιημένο. Αν μιλήσω εγώ στο 88 θα με ακούσει όλη η Ελλάδα. Στο Times Slot 1. Και πάμε στο διεθνές, το δικό μας το εθνικό το κανάλι επικοινωνίας, το 202. Λοιπόν, φτάνουμε εδώ πέρα σε μια μεγάλη παρεξήγηση, ας το πούμε, και μια μεγάλη εξήγηση πώς συμπεριφέρονται, σε τι καταστάσεις είναι οι ομάδες ομιλίας ή top groups. Οπότε, να γνωρίζετε και πώς θα μπορείτε να επικοινωνείτε. Και ποιο είναι ανοιχτό, ποιο είναι κλειστό, γιατί δεν με ακούνε, φωνάζω. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις καταστάσεις ομάδων συζήτησης ή top groups. Είναι το στατικό, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, κλειδωμένο. Δεν χρειάζεται να πατήσουμε επιτητή, το επαναλαμβάνω. Αν θέλετε να δώσετε παρουσία, πατήστε. Δεν, τι να σας πω, ας το πούμε. Πάνω συνάδελφοι που βλέπω εδώ πέρα, θα σας δείξω, δεν. Έχει 10 πατήματα, ας το πούμε, και δεν μιλάει. Μπορεί να είμαι και εγώ μέσα σε αυτά. Σε στατικό. Προσπαθούσα να κάνω EPRS. Δεν πειράζει. Θα σας το εξηγήσω το EPRS, γιατί ασύρματος με ασύρματος έχει διαφορά στην κωδικοποίηση. Πώς λειτουργούν. Απλά
Επειδή έχουμε δώσει κάποιες προτεραιότητες και μάλλον να τις αλλάξουμε αυτές στον επαναλήπτη, δώσαμε τοπική προτεραιότητα, ούτως ώστε να μην υπερισχύει το ίντερνετ, δηλαδή συνάδελφοι που μιλάνε στο 2022 από το εξωτερικό, δεν έχουν προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, έχει προτεραιότητα η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία. Και όποιοι συνάδελφοι μιλάνε από εδώ πέρα. Με την έλευση του EPRS, οι περισσότεροι αστήματοι δεν είναι έξυπνοι. Πατάνε και βαράνε κουτουρού. Έχουν το εξής μειονέκτημα. Να διακόπτουν την επικοινωνία του έξωθεν ιντερνετικού συνομιλητή μας με του τοπικού, με εμένα, με εσάς, ξέρω εγώ, που μιλάτε από την πόλη. Όταν περάσει ένα σήμα EPRS, είτε θελημένα είτε αθέλητα, το λέω έτσι, εντάξει, δημιουργείται παρεμβολή και χάνεται η επικοινωνία μεταξύ των δύο. Πρέπει να περάσει η χρονοκαθυστέρηση, να επανέλθει ο χρόνος που θα αφήσει ο συνάδελφος από το εξωτερικό το μικρόφωνο να περάσουν τα 2-3 δευτερόλεπτα, τα οποία θα σας πω στη συνέχεια, ούτως ώστε να χρονίσει πάλι ο επαναλήπτης και να κουμπώσει πάλι στο ίντερνετ και να έχουμε επικοινωνία. Αυτό που παρατήρησα εγώ, στο δικό μου τουλάχιστον, είναι ότι όταν μιλάνε κάποιοι, δεν κάνει εκπομπή. Μόλις δει ηρεμία, τότε θα κάνει EPRS. Παράδειγμα, η Χαϊτέρα έχει έξυπνο EPRS. Δίπλα στο που μιλάω εγώ, κατευθείαν μόλις αφήσω το μικρόφωνο, πετάει το πακέτο. Οπότε μετά υπάρχει το κενό που χρειάζεται, μικρόφωνο από μικρόφωνο, και δεν παρεμβάλλει τη συνομιλία είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά. Δεν θα κόψει δηλαδή την επικοινωνία. Γιατί το έχω προγραμματίσει για κάθε 60 δευτερόλεπτα και έβλεπα ότι μπορεί να γίνει και 5 λεπτά. Είναι έξυπνο το EPRS αυτό. Δεν το κάνει κατευθείαν κατά 60, άσχετα αν το έχω βάλει εγώ. Αν το βρει ανοιχτό, δεν το κάνει. Αν σε μετακινήσει σε μεγάλες αποστάσεις, θα αρχίσει να χτυπάει κάθε 60 δευτερόλεπτα. Αλλά αν σε μετακινήσει σταματημένο, α πούμε 0 χιλιόμετρα, επί αρκετή ώρα, σου λέει τι να το χτυπάω κάθε 60, θα το χτυπήσω κάθε 10 λεπτά, α πούμε. Ενώ το έχω βάλει κάθε 3 λεπτά να χτυπάει. Το αναλογικό δεν είναι σταθερό εκείνο. Δεν έχει. Υπάρχει και έξυπνο και εκεί πέρα, εκτός από το κέντρο, θα το πούμε. Λοιπόν, το δυναμικό. Για το στατικό έχει να το πιστεύω, έτσι. Είναι ανοιχτό 24/24, δεν κλείνει ποτέ, το έχουμε συνέχεια ανοιχτό, είτε κάνουμε εκπομπή, είτε δεχτούμε λήψη από κάποιον άλλον. Έτσι, θα τον ακούσουμε. Δεν χρειάζεται να πατήσουμε, να το ενεργοποιήσουμε. Το δεύτερο, το group, είναι το δυναμικό. Το δυναμικό για να ενεργοποιηθεί από εμάς, επιλογή επικοινωνίας με κάποιον άλλο σταθμό που ξέρουμε ότι ακούει εκείνη τη στιγμή, τη χρονική στιγμή που θα κάνουμε, παράδειγμα θέλουμε να μιλήσουμε με έναν συνάδελφο στην Κρήτη. Τι επιλέγουμε, 2029. Το 2029 στα δικά μας τα repeater της Μακεδονίας δεν είναι ενεργοποιημένο, έτσι. Άρα τι κάνουμε, πατάμε ένα γρήγορο PTT. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πατήσουμε μισό λεπτό, ένα γρήγορο PTT. Από τη στιγμή που θα χρονίσει ο ασύρματός μας με τον επαναλήπτη και το ίντερνετ, σημαίνει ότι έχουμε ενεργοποιήσει το 2029. Αν υπάρχει συνομιλία στο 2029, θα την ακούσουμε. Αν δεν υπάρχει, απλά θα έχει ανοίξει ο διάβλος. Αυτό το παράθυρο του δυναμικού το group, με το τελευταίο PTT που θα κάνουμε, είτε συνομιλούμε, είτε με ένα PTT μονάχα το έχουμε ενεργοποιήσει, ο χρόνος είναι 10 λεπτά. Αν δεν ξαναεπικοινωνήσουμε, δεν πατήσουμε δεύτερο PTT, δεν έχουμε επικοινωνία QSO, δηλαδή 5-10 λεπτά, μισή ώρα, πόσο θέλουμε να μιλήσουμε, αυτό θα μετρήσει από το τελευταίο πάτημα ενεργοποίηση στον επαναλήπτη 10 λεπτά και μετά πέφτει η κουρτίνα. Δεν ακούμε, δεν μας ακούνε. Δηλαδή η συνομιλία γίνεται ανοιχτά χωρίς πατήματα, ας πούμε. Σαφώς. Σαφώς. Απλά για εξοικονόμηση έχουμε διατάξει τα talk group σε αυτές τις καταστάσεις. Άλλα να είναι στατικά, να είναι ανοιχτά συνέχεια, και άλλα να είναι δυναμικά, να τα ενεργοποιούμε εμείς και μετά να τα κλείνουμε. Αν θέλουμε να κλείσουμε, να μην συλλαβήσει ο χρόνος αυτός των 10 λεπτών, υπάρχει μια επαφή η οποία λέγεται 4.000. Θα σας το δείξω παρακάτω, σας τα λέω πιο μπροστά. Θα τα δούμε μετά όμως, έτσι. Υπάρχει απενεργοποίηση χειροκίνητη. Δεν περιμένει δηλαδή το 10 λεπτό. Το time out είναι αυτό, 10 λεπτά, από το τελευταίο PTT. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Τι εξυπηρετεί η ανάγκη προκειμένου να ακούσουμε, όχι να μιλήσουμε, να πρέπει να πατήσουμε την PTT όσο αφορά το brand mindset? Για να κάνεις το τσιμπολιό.
να ακούσει τι λέει. Δηλαδή θέλω να ακούσω, έτσι. Ναι. Τι εξυπηρετεί το να πρέπει να ακούσω. Άμα πρόσεξε τι γίνεται. Ένα λεπτό να μην χρειάζεται να μιλήσω καθόλου. Έχουμε δύο time slot, έτσι. Εσύ πα και εγκλωβίζει το ένα, χωρί να υπάρχει λόγο. Θε να κάνει κουρτίνα που το λέμε Εβραίο. Πιάνει το δεύτερο time slot χωρί λόγο. Δεν συνομιλεί. Μόνο που έχω συντονιστεί και ακούω, δηλαδή. Όχι, επαναλαμβάνω. Πάτσε. Έκανε ποιητή. Αυτό λέω. Η ερώτησή μου είναι γιατί πρέπει να κάνω ποιητή και δεν χρειάζεται να συντονιστώ εκεί για να ακούσω χωρί να χρειάζεται να μιλήσω. Για να ενεργοποιηθεί το δυναμικό το group, χρειάζεται να το πατήσουμε. Αυτό λέω. Θέλω να πω το δυναμικό group που χρησιμοποιεί. Εσύ ακούς μέσω ίντερνετ. Δηλαδή, είναι μέσω ίντερνετ. Α, να το πάντο, όλα είναι ιντερνετικά. Εκτός από τα δύο που σας έχω εξηγήσει. Για να ενεργοποιήσουμε τον δρόμο. Όταν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, τι κάνετε, παιδιά? Δεν παίρνετε τηλέφωνο? Περιμένετε να ανοίξετε το τηλέφωνο μόνο του? Επιλέγουμε τον αριθμό. Η ίδια λογική είναι αυτή εδώ πέρα, πούμε, το δυναμικό. Επιλέγουμε ποιο θα τηλεφωνηθούμε, να το πω πιο ευρέω. Και όταν τελειώσει η συνομιλία μας, πατάμε το κλείσιμο του τηλεφώνου. Και όταν πατάς, οι υπόλοιποι βλέπουν πάλι ότι έχεις μιλήσει, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αυτό που θέλει να κάνει κουτσομπολιό, τον βλέπουν. Θα σας πω ένα πράγμα. Κάποιοι όταν μπήκαν μέσα στο DMR νομίζαν ότι μιλούσαν μόνοι τους και δεν τους έβλεπε κανείς. Λοιπόν, θα σας δείξω εδώ πέρα τον επαναληπτή. Το Brand Master έχει τη δυνατότητα και αυτή εκτός των άμα, ας το πούμε, να σου απεικονίζει πότε μπήκες, πότε μίλησες, πόση ώρα μίλησες, τι σήμερα έφερες στον επαναλήπτη, αν μπήκες καλά, αν είχες δύσκολη πρόσβαση στον επαναλήπτη. Και να ακούσεις και τι είπε. Ναι, το πραγματικό είναι το μοναδικό που έχει τη δυνατότητα να απεικονίζει και ηχητικά τις συνομιλίες. Στα περισσότερα ιντερνετικά το group ή οι ομάδες ομιλίες. Δηλαδή, άμα κάτι έχασες, μπορεί να το ακούσεις και μετά, αργότερα. Μισή ώρα, ναι. Όχι σε όλα όμως, έτσι. Όχι σε όλα. Τα εθνικά και σε κάποια άλλα περιφερειακά, νομίζω. Όχι όμως σε όλα τα group. Γι' αυτό δεν μας άρεσε το πρόβλημα. Να το ακούσουμε. Λοιπόν. Το έχουμε ξεκαθαρίσει για το δυναμικό, το καταλάβαμε. Ναι. Για να το ενεργοποιήσουμε πρέπει να πατήσουμε. Δεν πατάμε άσκοπα να πάμε να κάνουμε κουρτίνα. Εγκλωβίζουμε το time slot, αυτό που θα ενεργοποιήσουμε το οποιοδήποτε το group, άσκοπα. Αποκλείοντας κάποιον άλλο συνάδελφο να κάνει κάποια επικοινωνία, έτσι. Αν θέλουμε να πάμε να ακούσουμε τι συζητάνε στην Κρήτη ή στα Γιάννη, να ξέρω εγώ, αν έχουμε το συγκεκριμένο στο σελίδα Host Line και πάμε και τους ακούμε. Καλή, δεν παίζει καλά. Πρόβλημα του σερβερ είναι, εντάξει. Παλαιότερα πριν 2 χρόνια έπαιζε τέλεια. Λοιπόν, και τρίτο είναι το προγραμματισμένο το group ή ομάδα συζήτησης που ενεργοποιείται η κατάσταση. Ενεργοποιείται συγκεκριμένο χρόνο, ώρα, μέρα, και προγραμματισμένο συνέχεια να ανοίγει συγκεκριμένο όσο το ορίσουμε εμείς. Αυτό το ορίζει ο διαχειριστής κάθε επαναλήπτη. Το συγκεκριμένο προγραμματιζόμενο είναι το 91. Υπάρχει και το 92 το ευρωπαϊκό, το οποίο είναι κάθε Κυριακή. Αλλά εκεί δεν έχει πολλή κίνηση, δηλαδή είναι τρεις και ο κούκος. Οπότε εμείς ως δικούς μας επαναλήπτης έχουμε βάλει μόνο το 91 κάθε Σάββατο, καλοκαίρι 7 με 10, χειμώνας 6 με 9. Χειμερινή ώρα. Λοιπόν, εδώ εξηγώ τοπικό σύμπλεγμα επαναληπτών που έχουμε, είναι στο time slot 2, το 8, και είναι ανοιχτό, δεν χρειάζεται να το πατήσουμε. Αυτό δεν είναι στην κατηγορία του στατικού, δυναμικού ή προγραμματιζόμενου και βλέπετε ότι τα έχω βάλει άλλο χρώμα, τα έχω βάλει πράσινο και λειτουργεί 24 ώρες 24 ώρες. Αν μας φωνάξει κάποιος το 8, θα τον ακούσουμε. Αν φωνάξουμε κάποιον στον 8 που είναι συνδεδεμένοι οι επαναλήπτες, θα μας ακούσουν. Το τοπικό 9, επαναλήπτης RF, όπως είπαμε, μόνο RF. Δεν χρειάζεται να πατήσουμε. Αν μας φωνάξουν, το ίδιο ισχύει και στο 9. Εντάξει, 24 ώρες, 24 7 μέρες. Λοιπόν. Πες όμως λίγο εδώ για τα RX Group, γιατί μερικά μηχανήματα δεν ακούνε διαφορετικά. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, υπάρχουν μηχανήματα τα οποία λες το group 9, ναι. Πατάς το 9 και ακούς μόνο το 9. Αν πατήσει κάποιος το 8, δεν έχει δυνατότητα να ακούσει. Χρειάζεται RX group να κάνεις. Αυτά θα τα πούμε στον προγραμματισμό των μηχανημάτων. Okay. Παρακάτω. Λοιπόν, απλά το group 9
λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Και όπως το προγραμματίσουμε, time slot 2-9 είναι 9. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν απεικονίζει κάτι άλλο όπως είναι στο άλλο το δίκτυο. Το 9 το πατάμε σε άλλο δίκτυο, βγάζει κάτι άλλο. Αντανακλάει, ας το πούμε. Το 9 είναι αυτό που πατάμε και τίποτα παραπάνω. Και ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα είναι αυτά ακριβώς. Λοιπόν, πάμε μετά. Εθνικό, περιοχικό, SB2, 2022. Είναι full time ή στατικό στα ελληνικά. Το εθνικό περιοχικό άλλης περιοχής, 2026 παράδειγμα, που είναι της Ηπείρου, για να το ενεργοποιήσουμε, πρέπει να πατήσουμε. Αυτό που είπα προηγουμένως. Είναι δυναμικό. Και όπως σας είπα, κρατάει 10 λεπτά από το τελευταίο πάτημα του στον επαναλήπτη. Όχι από την περιοχή 6, άμα πατήσουν, αυτοί θα μιλάνε, θα τους ακούμε. Αλλά από το τελευταίο δικό μας πάτημα ή οποιοδήποτε συναδέλφου στον επαναλήπτη μας, αρχίζει και μετά το χρονόμετρο για να κλείσει μετά. Υπάρχει και τρόπο για να κλείσει. Ανέφερα προηγουμένως, αλλά θα το πούμε και στον προγραμματισμό, είναι το 4.000. Πατάμε 4.000 και κλείνει αυτόματα. Δεν περιμένει τα 10 λεπτά για να μισολαβήσουν. Λοιπόν, το διεθνές της Ελλάδος, το εθνικό κανάλι κλείσει το 202, το οποίο είναι συνεχώς ανοιχτό. Το διεθνές, το 930, το οποίο πάλι το ενεργοποιούμε κατά αυτόν τον τρόπο, δυναμικό δηλαδή. Και το παγκόσμιο που σας ανέφερα, το οποίο είναι προγραμματιζόμενο, έτσι. Αυτό θα κλείσει, επειδή έχει προγραμματιστεί να κλείσει στις 9 η ώρα. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιες συνομιλίες, αν πατήσουν κάποιοι συνάδελφοι Έλληνες και επικοινωνήσουν από τον επαναλήπτη, θα συνεχίσει να... Συμβουλευτικά σας το λέω, αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει το 91, ας επικοινωνήσει στο time slot 1 πάντοτε, έτσι. Απλά μην το ανοίγετε για να πάτε να κάνετε κουρτίνα τους Άγγλους ή τους Αμερικάνους ή τους Γερμανούς που θα μιλάνε μεταξύ τους και θα λένε τα δικά τους. Δεν υπάρχει λόγος να εγκλωβίσετε ένα κανάλι επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθεί ο πόρος αυτός για εσωτερική... Το είπες πριν, οικονομία πόρων. Όχι, απλά αυτό το λέω και το ξαναλέω για να γίνει αντιληπτό. Λοιπόν, τοπικό και παγκόσμιο δίκτυο. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Άμα κάποιος ανοίξει π.χ. το 91. Ναι. Και κάποιοι πάνε να μιλήσουν στο 202. Τι γίνεται? Θα σας πω τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε στατικό το 202, οπότε υπερτερεί το 91, αλλά στο κενό που ήθιστε να αφήνουμε των 3-4 δευτερολέπτων, ώστε να χρονίζει με το ίντερνετ ο επαναλήπτης μας και ο ασέρματός μας, να δίνει και παίρνει δεδομένα κάθε φορά που μιλάμε. Μεταφέρεται η φωνή μας, μετατρέπεται σε data, δεδομένα και ξαναγυρίζει πάλι για να εικονίσει. Εκεί μπορεί να μας κάνει το σπάσιμο. Παλαιότερα είχα κάνει μια επικοινωνία με συναδέλφους στον Καναδά, στην Αμερική, σε αυτά. Κάποιος συνάδελφος 4 ώρα τα ξημερώματα γύριζε, εγώ μίλωσα στο 9.30, αυτός γύριζε στο 202. Δεν μιλούσε. Απλά πατούσε. Απλά πατούσε. Εγώ το κατάλαβα αυτό, την ενέργεια που έκανε. Και τον έκαξα στον αέρα, όσο συνηθίζω, ας το πούμε. Δεν είναι λογικό, θες να κάνεις διακοπή, να σου παραχωρήσουν το κανάλι, όπως έχουμε μάθει να επικοινωνούμε ραδιοτεχνικά, θα υπάρξει κενό, απαραίτητα θα αφήσετε, γιατί πρέπει να μεσολαβήσει ο διακόπτης. Μπορεί να έχει κάποιο έκτακτο γεγονός, έτσι, να αναφέρει και να πάρει αυτό στο κανάλι και τη συχνότητα. Άρα πρέπει να του παραχωρήσουμε. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργούμε ραδιοτεχνικά, έτσι. Στην άλλη την περίπτωση δραστικά, θα έλεγα. Αποτρεπτικά. Λοιπόν, εμφανίζεται, λέει, εδώ ένας επαναλήπτης, δείγμα, από μόνος του μπορεί να καλύψει μια περιοχή αρκετών χιλιόμετρων, αλλά αν συνδεθείς με ένας διακομιστή δικτύου DMR, μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αυτός ο επαναλήπτης που έχω κάτω, αυτός είναι Motorola εδώ πέρα στη συγκεκριμένη φωτογραφία, μόνος του επαναλήπτης μπορεί να καλύψει, ξέρω εγώ, 150 χιλιόμετρα, πόσο τι δυνατότητες, ανάλογα πόσο ψηλά τον έχουμε βάλει και τι δυνατότητες έχει να προσφέρει. Όταν το συνδέουμε στο ίντερνετ, θα σας δείξω παρακάτω, υπάρχει δυνατότητα να συνδεθεί με το παγκόσμιο σύστημα DMR, ας το πούμε, στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο που λειτουργούμε και να μιλήσουμε μόνο τον κόσμο. Αυτό γίνεται μέσω γεφυρών. Υπάρχουν οι σερβερ,
υπάρχουν και οι γέφυρες, οι οποίες ενώνουν σερβερ μεταξύ τους και γίνεται όλο αυτό το κομμάτι το παγκόσμιο. Για να συνδεθούν αυτά όλα τα πράγματα, είτε hotspot είτε επαναλήπτες, χρειάζονται πάντα μεγάλα κενά. Τα επαναλαμβάνω αυτά για να σας γίνουν συνήθεια, ούτως ώστε να μην ξεχνάτε και μέσα στο υποσυνείδητό σας να μην λειτουργείτε, μόλις αφήνει ο άλλος μπαμ κατευθείαν εμείς να το πάρουμε για να μην χάσουμε την επαφή. Λοιπόν, αυτός ο διακομιστής δικτύου αναφέρεται ως C-Bridge, η γέφυρες δηλαδή, ένα τυπικό C-Bridge και λογισμικό δικτύο εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Το πρώτο είναι να συνδέσει ένα επαναλήπτη στο τοπικό περιφερειακό δίκτυο, στον ελλαδικό χώρο, και το δεύτερο είναι να συνδεθείτε με άλλες γέφυρες C-Bridge παγκοσμίως. Ούτως ή άλλως το DMR είναι παγκόσμιο σύστημα επικοινωνίας. Σημείωση στο λογισμικό και ιδιοδότηση αυτών των C-Bridge είναι αρκετά ακριβά. Υποστηρίζεται από τοπικό σύλλογο ή από ιδιοκτήτη του επαναλήπτη. Λοιπόν, προς το παρόν εμείς δεν πληρώνουμε. Πληρώνει η ε.ρο στο να νοικιάσει το σερβερ που είμαστε συνδεμένοι του δικτύου Bradmeister όλοι επάνω στο σερβερ τον ελληνικό, τον 2021 ας το πούμε. Και ο προηγούμενος διαχειριστής δεν μας είχε ζητήσει χρήματα για συντήρηση και όλα αυτά εδώ πέρα, τα πλήρωνε ο ίδιος. Αν μας ζητηθούν κάποια στιγμή χρήματα, προφανώς θα πληρώσουμε για να μπορέσουμε να είμαστε συνδεδεμένοι. Προς το παρόν, είναι δωρεάν οι παροχές που μας δίνονται. Η μόνη χρήση που κάνουμε είναι να ανεβαίνουμε στο βουνό τα καύσιμα, τα γνωστά που ξέρετε και οι συντηρήσεις που κάνουν στους επαναλήπτες. Όπως έχει κάθε σύλλογο στον επαναλήπτη του, για να λειτουργούν τέλεια. Καλή να ρωτήσω. Το C-Bridge που είδαμε πριν είναι και για τη γέφυρα 202.07.08. Όχι, είναι άλλο το σύστημα σύνδεσης αυτό εδώ πέρα. Δεν είναι C-Bridge, δεν είναι γέφυρα. Είναι γέφυρα πάλι, αλλά με. Είναι hardware αυτό. Κάτι διαφορετικό, α το πούμε. Δεν είναι αυτό εδώ πέρα το οποίο. Δεν είναι αυτό το σύστημα. Όχι. Λοιπόν. Η καθυστέρηση του παγκοσμίου δικτύου. Ένα παράδειγμα της πολυπλοκότητας του δικτύου λέει εμφανίζεται εδώ. Αν και το διαδίκτυο είναι γρήγορο, το έχω κοκκινήσει εδώ πέρα, δεν είναι στιγμαίο. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δεν πατάμε κατευθείαν μικρόφωνο ο ένας πίσω από τον άλλον. Πολλές φορές μπορούμε να πιέσουμε τα πρώτα λόγια. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Τον εξηγούμε παρακάτω. Ο ήχος σας επεξεργάζεται ψηφιακά στο φορητό σας. Προωθείτε στον επαναλήπτη, στη συνέχεια στη γέφυρα Bridge Server, σε παγκόσμιους διακομιστές όπως διανέμετε. Στη συνέχεια η διαδικασία αντιστρέφεται προτού παραδοθεί στο σταθμό λήψης, αυτό αναφέρεται ως λαδασμένη κατάσταση. Καθυστέρηση του σήματος να φτάνει στο άλλο άκρο κατά 2 δευτερόλεπτα. Συν 2 δευτερόλεπτα το πήγαινε έλα, μας κάνουν 4 δευτερόλεπτα. 1001, 1002, 1003, 1004. Αυτό είναι η διαδικασία κενού χρόνου, το ένα μικρόφωνο με το άλλο. Έτσι, για να έχουμε, εκτός το χρονισμό αυτό που αναφέρει εδώ πέρα, κάποιος σταθμός που θέλει να βγει από το εξωτερικό και να επικοινωνήσει μαζί μας, δεν του δίνουμε τη δυνατότητα αυτή. Θα προσπαθεί 24 ώρες, δεν θα μπορεί να πάρει καθόλου μικρόφωνο. Ή κάποιος σταθμός που μπαίνει από hot spot, από άλλο σημείο πρόσβασης, ας το πούμε. Είναι απαραίτητα αυτά. Ξεχάστε τα σύμπλεξ, ξεχάστε τις ταρζανιές ο ένας πίσω πάνω από τον άλλον να πατήσετε. Δεν θα έχουμε επικοινωνία. Αυτό θα λέτε μετά, δεν πέρασα. Α, όχι, εγώ περνάω, θα λέει ο άλλος, αλλά εσύ δεν με ακούς. Γιατί δεν με ακούς. Γιατί πάτησες, ξέρω, πιο μπροστά, ας το πούμε. Έχω τύχει πολλές φορές να ακούω τον επαναλήπτη, ακούω πολλές φορές τους επαναλήπτες. Και να δυο συνάδελφοι να ψάχνονται μεταξύ τους γιατί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Απλά πράγματα. Γιατί πάτησε ο άλλος στην εκπομπή του άλλου. Και δεν πρόλαβε να χρονίσει ο επαναλήπτης. Οπότε ο πρώτος δεν άκουσε τον δεύτερο. Από αυτό το πράγμα γίνονται και παρεξηγήσεις όμως, έτσι. Σε μια συνομιλία δύο, εντάξει, υπάρχει το ότι θα περιμένουμε μεταξύ μας. Αν προσπαθεί να μπει τρίτος και τους κάνει αυτή τη χαλάστρα, θα ψάχνουν μεταξύ τους να δουν γιατί δεν μιλάνε. Είναι και αυτό. Για τον λόγο αυτό συνιστάται η πάυση για 2 ή 3 δευτερόλεπτα. Εγώ σας λέω 4. Προτού πραγματοποιήσετε μια εκπομπή επιστροφής για να δώσετε στο σταθμό την ανάλογη ευκαιρία
διακοπή πριν εισέλθει. Εδώ υπάρχει ένα μικρό σχεδιάκι, απεικόνηση έτσι εικονική. Εδώ υπάρχει ο σταθμός ο Α, ο οποίος προσπαθεί να μπει στον σερβερ τον ελληνικό, ο 2021. Ο ελληνικός συνδέεται με την παγκόσμια γέφυρα και η παγκόσμια γέφυρα συνδέεται με κάποιο άλλο σερβερ στον κόσμο, ας το πούμε, παράδειγμα με την Αμερική, και εδώ είναι ο αποδέκτης μας. Και ανάστροφα γίνεται πάλι η ίδια σύνδεση, έτσι. Σερβερ ελληνικός, επαναλήπτης, σερβερ ελληνικός, παγκόσμιος σερβερ, σερβερ τοπικός, επαναλήπτης ή hotspot, αναλόγως τι μπαίνει εκεί πέρα, έτσι. Ανταποκριτής. Αυτή όλη η διαδικασία, 4 δευτερόλεπτα. Στο χάρτη του APRS, αν πας στο ποντίκι σε κάποιο σταθμό, είναι το 2D, σου βγάζει ότι ενώνεται και με Αθήνα και με Κρήτη και πάει και στο αυτή η συνδέση που πάει μέχρι και Ισραήλ. Όχι, άλλη απεικόνηση που παίρνει στο APRS, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Πώς είναι αυτές οι συνδέσεις που... Εμείς μιλάμε μονάχα για την σύνδεση ομιλίας. Το APRS έχει παρόμοιο, αλλά διαφορετικό σύστημα αναφοράς. Λοιπόν, πώς θα πατήσουμε να μιλήσουμε, εν σχέση με το αναλογικό, το ψηφιακό. Λόγω του αριθμού των two groups ή ομάδων ομιλίας που έχουν χωρηθεί, το πολύ πιθανό κάποιος λέει να χρησιμοποιεί ένα το group διαφορετικό από αυτό που ακούτε. Εάν συμβεί αυτό, το σήμα σας θα μπορούσε να παρεμβάλλει το δικό του. Αυτό αποφεύγεται από τον τρόπο με τον οποίο το DMR χειρίζεται τη λειτουργία του ποιητή. Θα σας πω και στον προγραμματισμό κάτω πιο των μηχανημάτων. Κάποια μηχανήματα στην αρχή, όπως και τα συγκεκριμένα Motorola, Καϊτέρα και κάποια τέτοια, δεν έχουν τη δυνατότητα, αν μιλάμε εσείς σε ένα time slot το 2, να ακούνε το 2022, ας πούμε, αν πάτε και να μιλήσετε εσείς, και αυτοί θέλουν να ακούσουν στο 2028, θέλουν να το ανοίξουν και παρεμβληθεί, δεν έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν παράλληλα στο ίδιο time slot όλα τα των group. Αυτή η εφαρμογή, η τεχνική λέγεται Promisius. Αυτή την εφαρμόζει, την άρχισε να την εφαρμόζει η TIT, τη μετέφερε, την έχει και η Eniton και τα υπόλοιπα και οι υπόλοιπες εταιρείες. Εγώ εφαρμόζω μια τεχνική σε αυτά τα μηχανήματα τώρα, ομαδοποιώ όλα τα των group σε ένα time slot και στο ένα και στο άλλο, ώστε να μπορώ να έχω τη δυνατότητα να ακούω τα πάντα. Η Δάλλος δεν θα είχα τη δυνατότητα, θα έπρεπε να μου ανάβει το λεντάκι της λήψης και να μην καταλάβει ποιος μιλάει. Πού μιλάει τώρα αυτός εδώ πέρα. Μιλάει στο 1 ή στο 2. Αν μιλάει στο 1, με το προμίσος έχουμε τη δυνατότητα. Εμείς έχουμε την ατυχία ή την τύχη, επειδή είμαστε στα Βαλκάνια, να έχουμε πολλούς τουρίστες, επισκέπτες. Έτσι. Οι Βούλγαροι έρχονται μέρα παραμέρα, χρησιμοποιούν τους επαναλήπτες. Μιλάνε σε δικό τους το group. 284. Και κάτι ψηλά, αν έχουν και περιοχικό. Αν δεν το έχεις βάλει αυτό εδώ πέρα, ή αν δεν έχεις την εφαρμογή προμίσεως, θα βλέπεις ο ασύρματός σου να είναι συνέχεια ανοιχτός, να έχει κάνει λήψη και να μην μπορείς να πατήσεις να μιλήσεις. Δεν σου επιτρέπει τις περισσότερες φορές. Λοιπόν, οπότε, πάμε πάλι σε αυτή την συγκεκριμένη κατάσταση, να αναφέρουμε ότι πάντοτε όταν ανοίγουμε ένα σύρματο, ελέγχουμε όπως έχουμε μάθει και στα βραχαία, να ακούμε πρώτα αν υπάρχει συνομιλία. Εντάξει, ένα λεπτό, δύο λεπτά ξέρω εγώ, εκτός και αν έχουν κάνει μεγάλη διακοπή μεταξύ τους οι σταθμοί και δεν μιλάνε μεταξύ τους. Οπότε είναι δικαιολογημένο να ακούμε εμείς και να διαλέξουμε κάποια επιλογή. Λοιπόν, με τον αναλογικό λέει, πατώντας τα κουμπιά του πλήκτρου PTT, ο ποπός εκπέμπει. Έτσι δεν έχουμε μάθει. Πατάμε, μιλάμε. Κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να μεσολαβήσει κάτι. Δεν είναι το ίδιο στο DMR. Όταν πιέζεται το PTT, αποστέλλεται το σήμα στον επαναλήπτη, ο οποίος ελέγχει αν υπάρχει διαθέσιμη χρονική θηρίδα, δηλαδή αν δεν απασχολεί τη θηρίδα από κάποιον άλλο σταθμό, έτσι, από κάποια άλλη επικοινωνία. Εάν υπάρχει μια ροή δεδομένων, αποστέλλεται πίσω στον ασύρματο, δίνοντάς σας την άδεια. Δημιουργώντας μερικές φορές λέει ένα τόνο. Κάποιοι ασύρματοι έχουν τη δυνατότητα να σου δίνουν ένα Roger Pip στο τέλος, έτσι. Ότι υπάρχει πρόσβαση στον επαναλήπτη. Αν δεν το ακούσετε αυτό, σημαίνει ότι δεν σε δέχτηκε. Αυτό συμβαίνει σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Όντως,
τη Χαϊτέρα, αν πατήσω και αφήσω το ποιητή και μου κάνει κατευθείαν τον πιπ, αυτό σημαίνει ότι δεν έχω μπει στον επαναλήπτη. Αν όμως μεσολαβήσει το ένα δευτερόλεπτο και κάτι, σημαίνει ότι έχω πρόσβαση. Το ξέρω αυτό εδώ πέρα. Στους άλλους ασυρμάτες δεν υπάρχει αυτή η ένδειξη. Οπότε δεν είσαι σίγουρος αν μπήκε ή δεν μπήκε. Αυτό. Όπου υπάρχει, σε όποιον ασυρματό, έτσι. Καλό να υπάρχει για να ξέρει, α το πούμε. Εντάξει. Και βγάλει στην οθόνη ότι έχει γίνει θαυμάσια. Το πάντρεμα, δηλαδή. Θαυμάσια. Όταν πατάτε το ποιητή, περιμένετε 1-2 δευτερόλεπτα πριν μιλήσετε. Άλλοι δείκτε που χρησιμοποιεί το dog group, η ομάδα ομιλία, είναι ένα φω LED. Το πρασινίζω για να σα δείξω, α το πούμε, και οπτικά. Εκπομπή λήψη. Εκπομπή κόκκινο, πράσινο η λήψη. Έτσι. Στο φορητό. Εάν είναι αναμένο, η χρονοθύρα time slot είναι σε χρήση. Λοιπόν, εδώ ο Αμερικάνος, τότε που έβγαλε αυτό το σεμινάριο, ας πούμε, στα αγγλικά, μίλησε για το δικό του το αμερικάνικο, που σημαίνει εδώ DMR, Motorola Amateur Radio Club. Εντάξει. Και το Brandmaster. Το Brandmaster έχει μερικά χρόνια που έχει βγει. Και υπάρχει και το DMR Plus, το οποίο είναι εφαρμογή, είναι λογισμικό, το οποίο μεταφέρεται σε δίκτυο. Δεν είναι κατευθείαν λογισμικό, όπως είναι τα δύο αυτά εδώ τα συγκεκριμένα. Θα έχετε ακούσει αναφορά για δύο κύρια δίκτυα DMR. Το ένα είναι το MAR και το άλλο το Brandmaster, έτσι. Λοιπόν, όπως σας τα ανέφερα προηγουμένως, Motorola Amateur Radio Club, και αυτό και πήρε και το όνομα DMR. Χρόνια αργότερα το δίκτυο Brandmaster αναπτύχθηκε στην Ευρώπη, αν και οι ρίζες του είναι εντελώς διαφορετικές. Μοιάζουν, λέει, σαν δύο πεύκα φυτευμένα δίπλα-δίπλα. Καθώς εξελίσσεται ο χρόνος, περισσότεροι από τους κλάδους, λέει, ομάδες συζήτησης γίνονται κοινό, λέει, και στα δύο. Μερικά παραδείγματα εμφανίζονται στην επόμενη σελίδα. Λοιπόν, είναι δύο δίκτυα τα οποία αν θέλουμε τα συνδέουμε, αν θέλουμε δεν τα συνδέουμε. Και έχουν περίπου τα ίδια το groups και το ένα δίκτυο και το άλλο. Το τρίτο δίκτυο δεν έχει τα ίδια το group, όπως λέμε, ξέρω εγώ, ονομασία 2022. Μεταφράζεται με κάτι άλλο που αντιστοιχεί σε αυτό, αν υποθέσουμε ότι είναι το 2022, έτσι. Θα τα πούμε στο τέλος με τις ερωτήσεις. Εδώ πάει να δείξει που έχουν κοινές ομάδες, που δεν έχουν κοινές ομάδες, ας το πούμε, το ένα δίκτυο με το άλλο. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, δεν έχουμε το mark, απλά σας τα δείχνω για να τα πληροφορηθείτε. Μπορείτε να ανατρέξετε αν θέλετε και στο ίντερνετ, είναι πολύ εύκολο, και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία. Σας τα δείχνω απλά για να είσαστε ενημέροι το τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Λίγο αυτό για το 3.10, ότι δεν είναι στατικό, ότι δεν... Μόνο αυτό για να μην το πατάει κανένας στο επίπεδο. Είναι το εξής, ότι γνωρίζω ότι περισσότερο έχετε προμηθευτεί ασυρμάτως από το FreeBytes, έτσι. Ο FreeBytes πήρε από κάποιο συνάδελφο τις μνήμες, τις έκανε ένα αντιγραφή επιβόληση και δεν έχει σημασία μέσα αν είχε το αμερικάνικο το 310 που δεν μας χρειάζεται εμάς, έτσι, αν θέλουμε να επικοινωνήσουμε κάποιος, προγραμματίζουμε τον ασυρματό μας. Να είναι υποχρεωτικά μέσα στη 16άδα ή ξέρω εγώ, στη σειρά των μνημών που είναι. Κάποιοι συνάδελφοι του το πατάνε, ανοίγουν το time slot 1 που είναι το group και μένει εκεί πέρα κλειδωμένο. Για 10 λεπτά, για 10 λεπτά. Είναι κλειδωμένο όμως εκεί πέρα. Νεκροταφείο. Απλά σας το λέω να το ξέρετε. Σας έρχεται code plug, δηλαδή μνήμες, το οποίο θα σας πω ότι είναι παρακάτω. Σας τα έχει περάσει στο μηχάνημα. Σας τα έχει περάσει μέσα στο μηχάνημα. Δεν σας χρειάζονται αυτά και τα πράγματα. Κάτι άλλο, κάτι mega που έχει. Θα σας τα πω αυτό. Θα σας τα πω. Το TV Mega, περίμενε Σπύρο, είναι στην κατάταξη των σημείων επαφής, των hot spot. Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα επαναλήπτη, σε κάποιες περιοχές δεν έχουμε επαναλήπτες. Στη Φλόρινα, ας το πούμε. Παίρνουμε ένα hot spot, το οποίο αντικαθιστά έναν επαναλήπτη, τον έχουμε μαζί μας, προκειμένου να έχουμε όμως Wi-Fi μαζί για να έχουμε επικοινωνία, μπαίνουμε όπου θέλουμε, όπου θέλουμε, παγκοσμίως, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ είμαστε. Επαναλήπτης ένα τη σημείο επαφής.
Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη μετάβραση, αλλά νομίζω ότι αυτό απεικονίζει το hot spot. Έτσι, hot spot βέβαια έχουμε άλλη εντύπωση ότι είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σημείο επαφή το χρωματίσει. Εσείς δεν το ξέρετε σαν hot spot πάντως. Περιμένουν εκεί για να τους πούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο μονάδες επικοινωνίας με τους σερβερ στο παγκόσμιο σύστημα. Το ένα το έχει ο σύλλογος, το άλλο είναι ατομικό σε εμάς. Υπάρχουν hot spot με ένα time slot, υπάρχουν και με δύο. Είναι σαν να είναι δύο επαναλήπτες μαζί. Λοιπόν, υπάρχουν δύο κύριες συσκευές που χρησιμοποιούνται πρώτα στο δίκτυο DMR. Η μία είναι ένας επαναλήπτης, ο οποίος βρίσκεται κανονικά σε υψηλό υψόμετρο, με ευρεία κάλυψη. Ο επαναλήπτης στη συνέχεια συνδέεται με μια σύνδεση στο διαδίκτυο που επιτρέπει να έχει πρόσβαση στο δίκτυο DMR. Επαναλήπτης, συνδεδεμένος με το ίντερνετ, με οποιοδήποτε τρόπο συνδεδεμένος, έτσι. Και υπάρχει ο ένας σταθμός, ο δεύτερος σταθμός και ανάποδο. Το άλλο είναι το γνωστό σημείο επαφής, hot spot. Αυτά αναπτύχθηκαν για πρόσβαση μικρής εμβελίας στο δίκτυο όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος επαναλήπτης. Δεν είναι ένας επαναλήπτης, αλλά μια συσκευή χαμηλής ισχύως, 10 mW. Τόσο είναι εκείνο το μικρό, το jumbo spot, έτσι ονομάζεται. Είσαστε για να δω μέσα. Καλύπτει, το δοκίμασα στη μικρή λίμνη Πρέσπα με τον Άγιο Αχίλιο, το οποίο έχει απόσταση 600 μέτρα η γη με το νησάκι και μιλούσα άνετα. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, μπορεί να σας καλύψει άνετα σε οπτική επαφή καλή τα 2 με 3 χιλιόμετρα. Είναι πριν αρκετή ισχύ τα 10 mW. Τώρα, άμα το πάρουμε ακτίνα δηλαδή, τα δύο χρόνια. Όπου μένει ο καθένα γύρω γύρω, αυτό μένει. Αρέφινα. Όχι, είναι αρέφινα. Δεν είναι τέτοιο, δεν είναι 2,4. 2,4 είναι η σύνδεση του Wi-Fi. Αυτό δουλεύει 4,33, 4,30, 4,40. Τη συχνότητα που έχουμε εμείς. Μετά συνδέεται. Είναι σημείο πρόσβαση. Όπως είναι ο επαναλήπτης που μπαίνουμε, αντιστοιχείται σε επαναλήπτη. Αλλά με ένα time slot έχει τη δυνατότητα αυτό. Δεν έχει δύο time slot, α το πούμε. Δεν έχει σημασία που έχει ένα time slot. Εμείς θα κάνουμε ατομική χρήση, α το πούμε. Δικό μας είναι όπου θέλουμε το πάμε, α το πούμε. Εντάξει, επιλέγουμε το top group που θέλουμε να επιλέξουμε και πάμε. Και όπως είπες, υπάρχουν και με δύο time slot, αλλά για πιο, ας το πούμε, πιο εξειδικευμένη χρήση. Υπάρχουν. Υπάρχει και το εξής. Οι πλακέτες μέσα που βρίσκονται, τα hardware, α το πούμε, το MMTVM, δηλαδή είναι το πρωτόκολλο, η κάρτα η οποία μετατρέπει τον ήχο, το φωνητικό, σε ψηφιακά δεδομένα και πάει και κουμπώνει στο... Υπάρχει ένας μικροϋπολογιστής Raspberry μέσα, ο οποίος το Raspberry αυτό δεν είναι τα μεγάλα τα Raspberry που χρησιμοποιούμε για μεγαλύτερες εφαρμογές, είναι το πιο μικρό, το Zero, το οποίο έχει δυνατότητα Wi-Fi, γιατί αλλιώς δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε χωρίς Wi-Fi. Είναι μικρών δυνατοτήτων σε σχέση με το Raspberry 3, 4 που κυκλοφορούν αυτά εδώ πέρα, τους μικροϋπολογιστές, αλλά για τη χρήση μας που για τα 10-20 μέτρα είναι μια χαρά, δουλεύει άψογα. Απλά κάποιοι συνάδελφοι, προκειμένου να έχουν επαφές μακρινές από το σπίτι τους, κάνουν την εξής την παλιά που κάναμε και εμείς με τα link και αυτά χρησιμοποιούσαμε δύο συχνότητες, VHF, UHF για να έχουμε επικοινωνία. Αντί να είναι 10 mW, βάζουμε έναν Motorola, ξέρω εγώ, τον 25 W και αντί να είναι hotspot, είναι repeater privé. Εντάξει. Έχουμε ένα φάσμα συχνοτήτων που βάσει του band plan περιοχή 1 της ΙΑΡΟΥ χρησιμοποιούμε 10 συχνότητες, παράδειγμα εγώ χρησιμοποιώ 4,33,950. Δεν μπορούσαμε να παρεμβάλλεις βέβαια γιατί εντάξει, πρέπει να είσαι στον ίδιο χώρο. Αυτό το φάσμα 4,33,900 μέχρι 4,33 κάτι υπάρχει μέσα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε να βάζουμε συχνότητες για hotspot. Αλλά είναι ανεπίτρεπτο να πηγαίνουμε σε συχνότητες ξέχωρα από αυτό το φάσμα και να μεγαλώνουμε την εμβέλεια του hot spot για να κάνουμε... Εντάξει, έχουμε επαναλήπτες. Mm-hmm. Τώρα, περί κολοκυθόπιτας γνωρίζετε το τέτοιο. Περί ορέξιος, έτσι. Τόσο και την πάντα, μένουν λιγότερες συχνότητες για σύμπληξη και οτιδήποτε θέλει να κάνει κάποιος άλλος. Σε κάποια δύσκολη κατάσταση δεν αρνούμε να χρησιμοποιηθεί αυτή η χρήση. Εντάξει, δεν το συζητάω. Αλλά συνέχεια 24 ώρες 24 ώρες να γίνεται αυτή η χρήση. Σε μια δύσκολη περιοχή που δεν μπορεί να μην τον επαναλύσει. Το καταλαβαίνω. Αλλά σε ένα πεδίο που έχουμε
500 παραλήπτες στο μόνο, εντάξει, έλεος, δεν χρειάζεται. Πάρεις ένα μικρό. Λοιπόν. Επίπεδο δραστηριότητας. Αυτό ποικίλει ανάλογα με την ομάδα συζήτησης, το group δηλαδή. Οι τοπικές ομάδες συνήθως φέρουν χαμηλότερο επίπεδο δραστηριότητας, όπου η εθνική και η περιφερειακή δραστηριότητα είναι λίγο πιο υψηλή. Ο κύριος όγκος της δραστηριότητας μπορεί να βρεθεί στις εθνικές και παγκόσμιες ομάδες ή το groups. Λοιπόν, εδώ σας έχω τη δραστηριότητα, δηλαδή το traffic που έχει, πόσο υψηλό φτάνει στο εθνικό. Στο 9.30 έχει πέσει τώρα, κατακόρυφα, καμία σχέση, μπορεί να βρίσκεται και πιο low από το low. Λοιπόν, αλλά στα ενδιάμεσα σίγουρα. Εδώ το 202, όταν βρισκόσαστε, καλείτε κάποιο συνάδελφο από κάποιο άλλο σημείο της Ελλάδος, καλό είναι μετά να κάνετε και ο σγουάι σε κάποιο τοπικό περιφερειακό. Ή το 2022 ή το 2029, ξέρω εγώ. Εντάξει. Το οποίο σημαίνει αφήνουμε ελεύθερο το ένα time slot και επιλέγουμε τοπική χρήση δικιά μας και του άλλου του συναδέλφου. Αυτός πιάνει τα δικά του το περιφερειακό που βρίσκεται και εμείς πιάνουμε το περιφερειακά τα δικά μας. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να αφήνουμε το time slot 1 ελεύθερο. Τελευταία αλλάξαμε τους ξένους τουρίστες που έρχονται, όλοι πάνε και μας πιάνουν το time slot 2. Όσοι βλέπετε ότι δεν ακούτε, δεν καταλαβαίνετε τίποτα, σημαίνει ότι κάποιος Βούλγαρος, κάποιος Τσέχος, κάποιος Ρουμάνος μας έχουν πιάσει. Το έχω γράψει βέβαια και θα σας δείξω αργότερα και το πλάνο του επαναλήπτη. Οπότε όποιος έρχεται και μας επισκέπτεται, βλέπει πώς λειτουργεί ο επαναλήπτης. Ξέρει πώς θα επικοινωνήσει. Δεν το τηρούν αυτό. Το έχω πει σε δύο Βουλγάρους που ερχόντουσαν. Στο εξήγησα. Εντάξει, το είπα. Για να γίνεται σωστή χρήση, έτσι, δεν είναι κάτι άλλο. Πάμε σε κάποια ξένη χώρα, παίρνουμε το time slot 1 για να μιλήσουμε με τη χώρα μας, με ό,τι θέλουμε. Δεν επιλέγουμε το δικό του στο τοπικό, τους κάνουμε σβαράλια μετά. Εδώ βλέπετε την απεικόνηση, έτσι, όπως σας τα έχω πει. Μπορεί και το 91 έχει μεγάλη, που είναι το προγραμματιζόμενο, αλλά αν θέλετε να έχετε κάποιο και show, κάντε το, δεν σας λέω να μην το κάνετε, αλλά μιλήστε. Μιλήστε. Μην πατάτε μόνο. Μην πιάνετε το time slot, το top group, χωρίς να μιλάτε. Μιλήστε όσο ώρα θέλετε, κάψτε τον επαναλήπτη που λέει ο λόγος, ας το πούμε, αλλά μιλήστε. Και επίσης δεν είναι καλό και ωραίο, δεν ξέρω αν είναι κάποιος εδώ που το κάνει, βγαίνει στον επαναλήπτη και αρχίζει. Πατάει 2021, πατάει 2022, θετικό, 2023, 2024, 2025 και τα παίρνει στη σειρά. Και ανοίγουν όλα τα. Ναι, πάει να ακούσει ο άνθρωπος, ανοίγει συνομιλία, ρε παιδί μου, να καθίσει να ακούσει, να πούμε. Αλλά ανοίγοντας τα όλα, θα γίνει ένα μικρό μπάχαλο για 10 λεπτά. 15, όσα θα πει. 10. Αν ξεκινήσεις τώρα και πατήσεις μετά, καλά, ναι. Εντάξει, αν το κάνεις λογικά, ναι. Απλά μην το κάνετε γιατί παραποδίζετε τη συνομιλία των υπολείπων. Τώρα, αν το κάνουμε στις 3 τα ξημερώματα, μπορεί να μην τρέχει και τίποτα. Απλά, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είναι παραλήπτης. Προσευχόμαστε. Οδηγίες λειτουργίες του παραλήπτη. Πάυση 3 δευτερόλεπτα πριν από το PTT. Αυτό επιτρέπει την καθυστέρηση του δικτύου, καθώς και μια παύση ραδιοραστεχνικής ευγενίας, το γράφω εγώ, για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στη συνομιλία. Άρα, μιλάμε εμείς οι δύο, αφήνω κενό, αφήνω μικρόφωνο, για να το πάρετε εσείς, θα αφήσετε αυτό το χρόνο. Γιατί αν το πάρετε κατευθείαν, δεν θα μπορείς να πει οποιοδήποτε. Είναι δεδομένο. Εδώ λέμε 3 δευτερόλεπτα, επιμένω 4 δευτερόλεπτα και 5 δευτερόλεπτα. Να πείστε, δεν θα χαθεί ο χρόνος. Δεν λέμε την ιστορία της ζωής μας. Την ιστορία της ζωής μας την παίρνουμε στο τηλέφωνο και τη λέμε ή βρισκόμαστε προσωπικά, έτσι. Δεν θα πούμε τα. Και αν πατήσουν δύο μαζί, πάει πιο γρήγορα στο πλάσμα του. Ναι. Εκεί είναι ανάλογα την διαχείριση που έχει βάλει ο διαχειριστής στον επαναλήπτη, ποιον να παίρνει πρώτο και ποιον δεύτερο, ας το πούμε. Δεν μετράει, είναι πιο κοντά, έχω ισχυρότερο σήμα, όχι.
ή παίζει ρόλο. Γιατί άμα τον ανοίξει μετά δεν μπορεί να ψυχαίσει. Παίζει ρόλο και αυτό. Εγώ έχω ακούσει και δύο ταυτόχρονα αστέρων να μιλάνε στον επαναλήπτη. Πώς γίνεται αυτό, έγινε. Χρονίσανε κατά λάθος και οι δύο και μιλούσαν και οι δύο και ακούγονταν και οι δύο. Δεν είναι το πάτημα το αναλογικό που ακούγεται, ας το πούμε. Καμιά σχέση. Απλά χρονίσαν και οι δύο, έτυχε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Jackpot λέγεται αυτό, έτσι. Δεν... Λοιπόν, και ακούγονταν στέρεο και οι δύο. Αλλά δεν ακούγονταν μεταξύ τους. Σ' ακούγει ο τρίτος. Λοιπόν. Άμα τους ακούει τουλάχιστον ένα, δεν μπορεί να τους. Οι έξυπνοι ασύρματοι έχουν τρεις καταστάσεις διαχείρισης. Θα σας τα πω παρακάτω. Είναι το color coding, είναι το free channel, ελεύθερο κανάλι, και το always που είναι πάντα για τους εξοικειωμένους και τους έμπειρους που χρησιμοποιούν αυτή την κατάσταση. Εγώ χρησιμοποιώ αυτή. Αυτό το σαράβολο που πήραμε την Γνέζο, το έχει μέσα. Λοιπόν, μου έτυχε να έχω προγραμμάτιστο το mobile τον ασύρματο, να έχω ξεκινήσει από τη Μίγρα και να μένω στην Καλαμαριά και να προσπαθώ να επικοινωνήσω με δύο συναδέλφους. Δεν το είχα βάλει στη διάταξη always, ας το πούμε. Είναι τρεις καταστάσεις. Είναι φίλτρα. Είναι σαν υπότονος, να το πούμε, που δεν μας επιτρέπει να επικοινωνήσουμε. Θα το πούμε. Δεν είχα τη δυνατότητα να πάρω, γιατί δεν μου επέτρεπε ο επαναλήπτης να μπω μέσα και να επικοινωνήσω με έναν τρίτο να διακόψω το κύκλωμα. Αυτό γινόταν στο 9.30, ο ένας έπαιρνε πίσω από τον άλλον. Μιλούσαν και οι δύο από hot spot, έτσι. Ο ένας ήταν στη Γερμανία, ο άλλος ήταν κάπου αλλού. Το ένα είναι συνέχεια, το άλλο το free channel τι είναι. Δηλαδή, είσαι, πάλι, έτσι, να μεταδώ την πάλι η ίδια δυνατότητα είναι. Αν δεν ξεκλειδώσει, δούμε σκοτάδι στο λεντάκι επάνω, δεν αφήνει, δεν σου επιτρέπει να μπεις και να χρονίσει ο ασύρματό σου. Είναι σαν αποτρεπτική κατάσταση για τους άπειρους, τέλος πάντων, για να μην πατάγανε στον άλλο. Καλά το κάνουν και το βάζουν, ας το πούμε. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλη μας προτείνει να βάλουμε κάθε κατάσταση. Τι προτείνω να βάλετε? Ναι. Θα πρότεινα να βάλετε το free channel καλύτερα, ναι, ή το color code. Αν στην περίπτωση είστε γρήγοροι και πατάτε, θα βάλετε αυτή την αποτρεπτική κατάσταση, ώστε να σας αναγκάζει να μην μπορείτε να μιλήσετε. Λέω, ας το πούμε, ή να το σκεφτώσετε. Αν γίνετε έμπειροι, προγραμματίστε τα μηχανήματά σας και έχετε την ραδιοτεχνική ευγένεια να αφήνετε τα κενά, βάλτε το always. Εγώ το έχω always, περιμένω. Εγώ αφήνω και 4 και 5 και 6 δευτερόλεπτα. Μήπως μπήκε κάποιος άλλος από το υπερπέραν, ξέρω εγώ, με hot spot που δεν μπορεί να μπει στην κατάσταση που χρονίζει ο επαναλήπτης. Τα αφήνω. Και μερικοί, επειδή νομίζουν ότι αφήνω περισσότερο κενό, πατάνε πάνω, πατάνε και εμένα μαζί. Και γίνεται το τέτοιο. Γιατί το είχε το tip το δικό μου που πήρα εδώ πέρα από το 3 bytes. Ναι. Αλλά δεν ήξερα τι ακριβώς συμβαίνει. Θα σας τα εξηγήσω, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό θέμα. Το color code είναι όλοι το ένα. Color code είναι παγκοσμίως το ένα. Είναι η αντιστοιχεία του υπότονου στο αναλογικό. Ναι. Είστε 15, τα υπότονα δεν χρησιμοποιούνται. Κάποιοι στην Ιταλία, επειδή είναι πιο παγάσιτες, οι Ιταλοί, ας πούμε, βάζουν και 7 και 8 και 9, ξέρω εγώ, άλλα color code, ας πούμε, στα repeat. Στην ουσία, δηλαδή, μπορεί να ακούσει οπωσδήποτε. Ή άμα το αλλάξει, θα το ακούσει. Άμα αλλάξει color code, θα το αποτυπωποιήσει. Όπως είναι ο υπότονο. Το tone squares, να το πω καλύτερα. Όχι ο υπότονο, το tone squares είναι το color code στο αναλογικό κομμάτι. Λοιπόν, πάυση ενός δευτερολέπτου μετά το PTT. Αυτό απαιτείται για συγχρονισμό του ασυρμάτου σας με τον επαναλήπτη και το δίκτυο. Χρονοθήρα time slot που χρησιμοποιείτε. Αυτό συνήθως εμφανίζεται από μια ενδεικτική λιχνία, μετάφραση, το LED ή ένα τόνο κατηλημένο χρόνο στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, ανοίγουμε τον ασύρματο και βλέπουμε ότι υπάρχει πράσινο, ξέρω εγώ. Άρα, υπόψη, μπορείτε να βλέπετε τον ασύρματο να, ας πούμε, πρασινίζει η λήψη κάθε λεπτό. Ο επαναλήπτης είναι προγραμματισμένος να δίνει ότι είναι εντάξει σε λειτουργία στο σερβερ που είναι συνδεδεμένο στον ελληνικό και να παίρνει αναφορά και ο σερβερ. Και φαίνεται ότι είναι σε κατάσταση υγείας ο επαναλήπτης. Κάθε και λεπτό το ανοίγει η οθόνη. Ναι. Και ανάβει το πράσινο. Ναι. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει. Μην ψαχνώσετε. Αν έχετε την εφαρμογή προμήσεως θα ακούτε τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα να σας γλιτώσει. Ακόμη και ο Βούλγαρος και ο Ρουμάνος. Με τα προμήσεως ακούτε τα πάντα. Είναι μόνο για όλα. Είτε στο ένα time slot είτε στο άλλο time slot, έτσι. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, ομάδα ομιλίας που χρησιμοποιείτε. Ενδέχεται να μην ακούσετε αμέσως μια ενεργή ομάδα συζήτησης. Αυτό το αναφέρει στην περίπτωση που δεν έχουν προμήσεις. Γιατί τότε δεν είχαν αυτά τα ωραία τα κολπάκια, τις εφαρμογές
που βγάλανε οι Κινέζοι, οι Αμερικάνοι. Οπότε εγκλωβιζόντουσαν στο να ακούνε μόνο ένα, το group στο συγκεκριμένο time slot. Δεν ξέραν τι γίνεται στο παραδίπλα, αν υπάρχει κάποιο κιόσο τέλος πάντων. Γι' αυτό και το αναφέρει εδώ πέρα. Κατά τη μετάβαση σε διαφορετική ομάδα το group, το ραδιόφωνο σας ίσως χρειαστεί να συγχρονίσει σε μια συνομιλία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Από το group σε το group, ο ασέρματος όταν πατήσουμε, φύγουμε από το 2022 και πάμε στο 2026. Κάνει ξανά την ίδια διαδικασία που έκανε στο 2022 στην αρχή. Εμένα δεν με αφήνει καν να αλλάξω. Ούτε κανάλι, ούτε τίποτα. Δηλαδή βλέπω αυτό που μιλάει την στιγμή. Και να γυρνάω εγώ επάνω, αυτό δεν κάνει. Κάποια ασύρματη το 2017, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα και ποια άλλα μοντέλα, εγκλωβεί. Αν μιλάει, υπάρχει κάποιο QSO, το μόνο που έχει να κάνει είναι να πατήσει το τη δίεση του μενού. Ή το μενού, ας το πούμε, για να μπορέσει να γυρίσει. Αλλιώ το... και να κάνει. Δεν σου επιτρέπει, το κλειδώνει. Ναι. Σε κλειδώνει στο QSO εκεί πέρα που υπάρχει. Υπάρχουν τεχνικές, απλά πρέπει να τις ψάξει, να τις βρει, να τις πει κάποιος, ας το πούμε, που τις γνωρίζει. Ναι, πολλοί συνάδελφοι μου το έχουν πει, ας πούμε, δεν μπορώ να το γυρίσω. Λέω, εντάξει, κάνει αυτό το τρίκ, ας πούμε, ώστε να φύγεις από το... Μην εγκλωβίζεσαι όσο μιλάνε. Λοιπόν, οδηγίες λειτουργίες του επαναλήπτη. Έχουμε και λέμε. Αποφύγετε την κλίση CQ. Ξεχάστε το, δεν είναι βραχία εδώ πέρα, έτσι. Κι όμως μέσα στο τέτοιο. Υπάρχει να το στείλεις ηλεκτρονικά. Δηλαδή το γεια σας, το τέτοιο. Υπάρχουν μέσα δηλαδή σαν text μηνύματα. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμη. Εγώ σας το λέω εδώ πέρα, τους πόρους που διαχειριζόμαστε αυτή τη στιγμή, ζωντανά τώρα. Αν μετά από ένα μήνα, μετά από ένα χρόνο, μετά από ένα μήνα ξεχάσετε το, μετά από ένα χρόνο αλλάξουν τα δεδομένα, θα ξαναβρεθούμε πάλι με το καλό, να πούμε ότι έχουμε αλλαγές στο DMR, οπότε προχωράμε με τις καινούργιες αλλαγές. Λοιπόν, δεν είναι HF, δεν υπάρχει DX, δεν υπάρχει WOS, τα βραβεία εδώ πέρα κτλ. Απλά ανακοινώνεται το διακριτικό κλήσης και την ομάδα ομιλίας. Πάντοτε, εγώ πριν το διαβάσω και μου το πούνε, ανέφερα γιατί κατάλαβα ότι με τα top groups που υπάρχουν, ας το πούμε, και ανοίγοντας το προμίσιο, στο monitor δηλαδή, σε όλο το time slot, αν δεν δεις που μιλάει κάποιος και δεν βλέπεις πολλές φορές, δεν βρίσκεσαι στην οθόνη να βλέπεις συνέχεια τον ασύρματό σου, δεν ξέρεις που μιλάει, έτσι. Οπότε τι λέμε, SV2 BNL, SV2 Echo Victor Sierra 2022. Οπότε όποιος ακούει, δεν χρειάζεται να βλέπει τον ασύρματό, ξέρει ότι μιλάμε στο 2022. Όχι στο 8, όχι στο 9, όχι στο 2029. Καλό είναι πάντα να το αναφέρουμε αυτό που πατάμε. Λοιπόν, όπως αναφέραμε το έτοιμος, πώς στις ελληνικές συνομιλίες ή το Roger, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, αναφέρουμε την ομάδα ομιλίας. Είναι οπωσδήποτε αυτό πρέπει να το κάνετε. Για να ξέρει ο άλλος, ο τρίτος, πού βρισκόσαστε. Αυτό θα επιτρέψει σε κάποιον που πραγματοποιεί σάρωση και προσδιορίζει την ομάδα συζήτησης ώστε να μπορεί να απαντήσει στην κλίση σας. Αυτό που εξήγησα. Αποφύγετε μακρά και ο ΕΣΟ σε ομάδες συζητήσεων εθνικής περιοχής. Αυτό είναι ένα πονεμένο θέμα το οποίο έχει αρχίσει από το 2017. Θα το πούμε κάποια στιγμή. Εάν βρίσκεται σε εθνική ή παγκόσμια ομάδα ομιλίας, πρέπει να μετακινηθείτε σε λιγότερο ενεργό κανάλι, περιοχικό ή περιφερειακό, για να απελευθερώσετε το κανάλι για άλλους. Δεν πιάνουμε το 202 από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τους λέμε καλημέρα, τους λέμε καλησπέρα, λέμε την ιστορία της ζωής μας, ανοίγουμε συζητήσεις τεχνικού περιεχομένου, δεν μας ενδιαφέρουν το τι θα πούνε δύο τέτοιοι. Βρίσκονται και στο τηλέφωνο να τα συζητάνε ή πάνε σε time slot 2 και απομονώνουν το εθνικό και πάνε σε περιφερειακό και μπορούν να πούνε και τι θέλουν να πούνε. Είναι κατάχρηση αυτό από κάποιους συναδέλφους, πολλούς λίγους, που το κάνουν. Δεν είναι δικό τους το 202. Δεν είναι δικό μας το 202. Το χρησιμοποιούμε για ορισμένο χρόνο, κάνουμε ελολογισμένη χρήση και πάμε αλλού μετά και μιλάμε. Κάνουμε και ζουάι. Αντιληπτόν, συνάδελφοι. Το 202 σημαίνει Ελλάδα. Και από εκεί πέρα την προσθέτηση είναι η περιοχή. Ακριβώς. Εντάξει, αν δεν χρησιμοποιείτε, υπάρχει μεγάλο κενό, ας το πούμε, χρησιμοποιήστε το. Αλλά... πάνω από 20 λεπτά το πολύ, να σας πω 15 λεπτά, άντε μισή ώρα, στο πούμε. Και όχι όλη την ημέρα, ρε παιδί. Τι πράγμα? Και για ποιο λόγο να είναι τόσο? Εγώ που το παρακολουθούσα, υπάρχει
και μια ώρα και δύο, οπότε κάποια στιγμή χωράει το κεφάλι μου και το κλείνω. Έχει κάτι, δηλαδή να είναι δύο-τρία άτομα και μιλάει όλη την ώρα. Δεν σταματάει και να λέει κάτι. Εγώ θα πω ένα πράγμα, έλεος. Έλεος, έτσι. Και, δεν στην αρχή που θα μπορούσα να το γυρίσω, γιατί με έχει πάει στο. Τι γίνεται, πρέπει να κάνει το πρόβλημα. Δεν είναι ραδιοεραστεχνικό. Εκμεταλλευόμαστε τους πόρους κατά το λιγότερο δυνατό, α το πούμε έτσι. Δεν είναι δικό μας το κανάλι. Δεν είναι πριβέ το κανάλι. Πώς να το πω δηλαδή. Δεν το έχουμε αγοράσει το κανάλι. Είναι δημόσιο το κανάλι. Το χρησιμοποιούν. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουν και άλλοι. Αυτό πρέπει να μας αρέσει. Όχι να μεταδότησε. Όχι μόνο στο DMR αλλά και γενικά. Το DMR επειδή μας προσφέρει δύο αναμεταδότες, να το πούμε έτσι. Έτσι. Και επειδή το εθνικό καλύπτει και άλλα πράγματα, δεν καλύπτει μόνο την προσωπική μας θέλω, α πούμε. Είναι και των ολών το θέλω, έτσι. Δεν είναι μόνο το δικό μας ή του φίλου μας. Αυτό. Πώς παρεξήγησε, πώς πρέπει για να τα ημάρια, αν δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα, ναι. Πόση ώρα έχουμε, παιδιά, δεν είναι, επειδή δεν έχω δει. 9 και 10. Ωραία. Τα ημάρια, για 10 λεπτά είναι καλά. Γιατί υπάρχουν και κάποιες θέσεις εδώ. Ωραία, 10 λεπτά είμαστε καλά. Τέταρτο, πόσο θέλετε. Πόσο έχει ακόμη. Πότε. Μοίρασε πρόεδρε με τον κόσμο. Θα συνεχίσουμε το σεμινάριο. Απλά σας άνοιξα τον επαναλήπτη λίγο έτσι για να σας βγάλω λιγάκι αυτό το μπλα μπλα που τόση ώρα. Εδώ ένας συνάδελφος με το διακριτικό σειρά Γιάννη 2, Τσάλι, Γιάννη Ζούλου έχει ενεργοποίηση, δεν ξέρω πώς το κατάφερε, το 2.35.5 της Σκωτίας. Έρχει εκείνη την ώρα να κάνω ακρόαση. Λοιπόν, δεν πρόλαβα να ακούσω τι κάλεσε και βγαίνει ο Άγνος και του ανταποκρίνεται κάποιος σταθμός, ας το πούμε. Και του λέει προχώρα, ας το πούμε, να κάνουμε και ο σοου. Αυτός προφανώς δεν ξέρει αγγλικά. Σάιμον, δεν γράφει όμως. Ναι, ξέρω δεν είναι. Όχι, ο Σίμος, απλά το γράφει ο Σάιμον. Λοιπόν, αυτός προφανώς ή έπαθε σοκ, ας πούμε, γιατί δεν περίμενε να τα